Το θέμα που πραγματευόμαστε σήμερα είναι αρκετά σημαντικό, μας το 15ο μέρος. Έχουμε άλλα 7, να φτάσουμε στα 22, όπως είναι και τα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, ακόμα και αν δεν ασχοληθούμε με την Αποκάλυψη, αλλά πάμε περιμετρικά, στην περιραίουσα εις εμάς ατμόσφαιρα. Και το θέμα, όπως διαβάσατε, είναι η Αποκάλυψη της Αμερικής. Θα δούμε ποιο ρόλο παίζει αυτό το μεγάλο κράτος, αυτή η στρατιωτική και πολιτική και οικονομική αυτοκρατορία, νέα σχετικά αυτοκρατορία, στο βιβλικό λόγο, αν επιτελεί κάτι τέτοιο, γιατί όπως έχουμε πει αρκετές φορές, το θέμα της προφητείας είναι κάτι το οποίο όταν μπει κάποιος στο διαδίκτυο, γιατί πλέον η μελέτη γίνεται στο διαδίκτυο που δεν είναι μελέτη αυτή, γιατί η μελέτη γίνεται στο βιβλίο. Οι υπολογιστές ή η τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, πληροφόρησης, μεταφέρουν πληροφορία. Δεν μπορούν να σας διδάξουν κάτι. Δηλαδή, δεν μαθαίνεις μέσα από το διαδίκτυο. Δεν μαθαίνεις μέσα από την τηλεόραση, δεν μαθαίνεις από τον υπολογιστή ή από το τάμπλετ ή από το κινητό. Αυτό που μπορεί να σου κάνει αυτό το τεχνικό μέσο, να σου μεταφέρει την πληροφορία. Το βιβλίο σε άγει και σε οδηγεί. Γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να στραφούμε πίσω στο βιβλίο. Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει την τελευταία θέση στην αναγνωσιμότητα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ένας άνθρωπος και κατ' επέκταση ένας λαός, μια κοινωνία δεν μελετά, δεν διαβάζει, αυτός ο λαός είναι πρόβατο επί το μακελείο. Πάει για σφαγή. Και άγεται και φέρεται μέσω μιας εκλεπτισμένης προπαγάνδας που γίνεται. Μάλιστα η λέξη προπαγάνδα είναι και λατινική. Και η πρώτη φορά που ονομάστηκε αυτή η λέξη ήταν και εφαρμόστηκε η προπαγάνδα, ήταν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με τους Ιησουίτες. Μάλιστα υπήρξε ολόκληρο τάγμα ξεχωριστό που ένας πάπας το 1622 την εφάρμοσε και εφάρμοσε ένα τάγμα που λεγότανε Collegium Cardinalium da Propaganda Fide, το Συμβούλιο των Καρδιναλίων για την προπαγάνδηση της πίστης. Οι Ιησουίτες παίξαν μεγάλο ρόλο σε αυτό το πράγμα, στο να προπαγανδίσουν την αντιμεταρρύθμιση, σε αυτό που είχε ξεκινήσει με τον Ιωάννη Χους, τον Λούθυρο και ούτω καθεξής στην Ευρώπη. Και το πέτυχαν πάρα πολύ καλά και οι ίδιοι προτεργάτες είναι. Η πιο παλιά έκφραση προπαγάνδας ήταν αυτή του Σαν Τσου στην τέχνη του πολέμου του Κινέζου αυτού συγγραφέα τον 5ο αιώνα π.Χ. Οι σοφιστές στην αρχαία Ελλάδα προπαγανδίζανε, αλλά η τεχνική εφαρμοσμένη έγινε από τη Ρωμαϊκαθολική Εκκλησία με το συγκεκριμένο Συμβούλιο Καρδιναλίων και μετά εφαρμόστηκε στο Τρίτο Ράιχ με υπουργό προπαγάνδας τον Γκέμπελς τότε. Και όπως προηγουμένως που συζητούσαμε εδώ με την καλή παρέα που είμαστε, όταν ένας εγκληματίας πολέμου ΣΕΑ δικάστηκε στη δίκη της Νευρίνης και καπαχωνίστηκε το 1946 κιόλας, είχε πει στην απολογία του ότι ο εθνικοσοσιαλισμός με την προπαγάνδα του κατάφερε ένα λαό ποιητών και διανοητών που ήταν το γερμανικό έθνος να τους κάνει ένα κράτος με δήμιους και εκτελεστές. Και δεν είναι τραγικό ότι ένας νανοειδής Γκέμπελς και στο ύψος και στο μυαλό κατάφερε να αλλοιώσει ένα λαό που ο λαός ο γερμανικός είναι υπέροχος, άσχετα που επειδή δεν έχουν γνώση οι Έλληνες και μελέτη για αυτό το λόγο τα λένε αυτά, να εξαφανίσει έναν Γκέτε που ο Γκέτε πεθαίνοντας τα τελευταία του λόγια ήταν φως, περισσότερο φως, να σβήσει και τη μνήμη και τη σκέψη του γερμανικού λαού. Αυτός ο νανοειδής Γκέμπελς. Αυτό το είδος προπαγάνδα σήμερα υπάρχει, υφίσταται, είτε λέγεται διαφήμιση, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται διαδίκτυο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Και το 99,9% που κυκλοφορεί στα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης είναι ένα fake που φυσικά τα τσόφλια του διαδικτύου, οι πατάτες αυτές οι ελληνικές δεν είναι οι υπεύθυνοι ούτε οι υπόλογοι στο να αποκαθιστούν την αλήθεια. Δεν μπορούν να το κάνουν έτσι κι αλλιώς γιατί είναι πρέσβεις, ωραία, και δοσύλλογοι του ψέματος. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών
στην προφητική αποκαλυπτική ερμηνεία είναι σημαντικότατος, θα τον δούμε σε λίγο, αλλά για μένα έχει μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσουμε εμείς που είμαστε εδώ τώρα και εσείς που παρακολουθείτε ή θα παρακολουθήσετε το γιατί μαζευόμαστε εδώ, συναθριζόμαστε. Το είχα αναφέρει σε μια παλιότερη παρουσίαση, παύλα μελέτη. Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός αυτών που γίνεται εδώ πέρα? Δεν είναι απλά η μεταφορά πληροφορίας. Βλέπετε, είχαμε συζητήσει με αρκετούς από εσάς έτσι κατηδίαν και λέγαμε να κάνουμε την αποκάλυψη, να κάνουμε κοινό. Και ποιο είναι το όφελος να μελετήσω την αποκάλυψη ή τον Δανιήλ που έχουμε μελετήσει, αν και μελετούμε εδώ τμήματα της αποκαλύψεως, να γνωρίζω επακριβώς τι μέλλον γενέστε, τη στιγμή που εγώ ο ίδιος δεν ζω και δεν βιώνω αυτό το οποίο λέγεται το κρέντο το δικό μου, το δική μου πίστη. Η γνώση φυσιή μας λέγεται στην Αγία Γραφή, ενώ η σοφία οικοδομεί. Και ο ελληνικός λαός και ο μέσος Έλληνας, στο μεγαλύτερο του βαθμό, έχει φτάσει να γίνει ένας υπάκουος υπήκος, ένας, όπως πολύ όμορφα μας λέγεται από τον ποιητή, συμμέτοχος αλλά αμέτοχος, και συνειδητά να φτάσει ο Έλληνας να γίνει ασυνείδητος. Σημαίνει ότι παρακολουθεί, είτε από την τηλεόραση είτε από το διαδίκτυο, εγκλήματα αναλαμβάνουν χώρα, αποτρόπες φρικαλαιότητες, χωρίς να αντιδρά. Η αντίδρασή του είναι τέτοια κατευθυνόμενη, γιατί γίνεται ένα πλήθος με αγελαίο ήθος. Και όταν το ήθος γίνεται το ήθος της αγέλης, στην αγέλη πάντοτε κυριαρχεί το συναίσθημα και το δίκαιο είναι και νόμιμο αυτό που είναι του ισχυρού. Όχι, δίκαιο είναι αυτό που είναι ηθικό, αληθινό και νόμιμο, όχι του ισχυρού. Γιατί αν πάμε το δίκαιο του ισχυρότερου, τότε χειρότερα από τη ζούγκλα γινόμαστε. Μέσα σε αυτή τη βδομάδα που πέρασε στην Ελλάδα είχαμε 8 αυτοκτονίες. 8 επίσημα καταγεγραμμένες. Δηλαδή περισσότεροι από ένας κάθε μέρα φύγανε. Και το ερώτημα τίθεται, όχι του πλέον γιατί αυτοκτονούν, αυτό είναι πασιφανέστατο, όχι σίγουρα για την οικονομική κρίση. Γιατί οι άνθρωποι φτάνουν στα όρια τους, γιατί όπως λέγαμε προηγουμένως εδώ δεν έχουν ελπίδα πλέον. Τους έχουν στυλιτεύσει, έχουν βιάσει την ελπίδα. Και ο Μακιαβέλη στο βιβλίο του «Ο ηγεμόν» είχε γράψει ότι υπάρχουν δύο μορφές άσκησης βίας. Η μία είναι με τους νόμους, το να φτιάχνεις νόμους και με αυτόν τον τρόπο βιάζεις τον κόσμο κάτω, αυτό που βιώνουμε εδώ, και ο άλλος τρόπος άσκησης της βίας είναι ο πόλεμος. Το πρώτο είδος βίας, λέει, με νομοθετικές πράξεις γίνεται από ανθρωποειδή και το δεύτερο γίνεται από κτίνη. Ωραία. Όσοι από εσάς έχετε μελετήσει ή έχετε έρθει σε ομιλίες, σεμινάρια και έχετε ακούσει γενικά, όχι από τον υποφαινόμενο, αλλά στο επιστημονικό πρίσμα, θα έχετε ακούσει για τα πειράματα του Ιβάν Παυλόφ, που έμεινε πολύ γνωστός αυτός ο Ρώσος φυσιολόγος, τιμήθηκε η μεραβείο Νομπέλ για τα πειράματα που έκανε με τα σκυλιά, με τα εξαρτημένα και μη εξαρτημένα αντανακλαστικά ή ανακλαστικά. Όταν πήρε τα σκυλιά και χτύπησε πρώτα το καμπανάκι και τα σκυλιά δεν είχαν κανένα κλαστικό και μετά τη δεύτερη μέρα χτύπησε το καμπανάκι, τους έδωσε κρέας και άρχισαν να παράγουν σίαλο. Τρίτη μέρα το ίδιο, τέταρτη και μετά την πέμπτη, έκτη μέρα έφτασε σημείο να χτυπάει το καμπανάκι χωρίς κρέας και τα σκυλιά παρήγαγαν σάλιο. Όταν συνέχιζε να το κάνει αυτό μετά από ένα διάστημα, τα σκυλιά πάλι ήρθαν στην πρώτερη κατάσταση, σταμάτησαν να παράγουν σιάλιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το σύστημα με την προπαγάνδα του, πολύ εκλεπτισμένα και τεχνοτρόπα, χωρίς πόλεμο, χωρίς Wehrmacht, χωρίς γερμανική μπότα, έρχεται και καθυποτά σε ένα ολόκληρο έθνος, όπως πολύ καλά το είπε ο εγκληματίας πολέμου στη δίκη της Νιρεμβέργης, ένα έθνος και ένα λαό διανοούμενων ποιητών και φιλοσόφων, για την Ελλάδα μιλώ, να γίνει ένα αγελαίο πλήθος, το οποίο μόνο που θα σκέφτεται είναι αν θα δει το Power of Love, το Masterchef, το Al Tzadiri, το Al Sikhtiri ή οποιοςδήποτε ονομάζονται αυτές, ναι, Survivor ή γήπεδο, τη μαζοποίηση, παύλα προβατοποίηση της συνείδησης, έτσι ακριβώς για να μην υπάρχουν σκεπτόμενοι άνθρωποι και προσωπικότητες. Και τώρα το πείραμα του Παυλόφ έχει εφαρμογή πολιτικά και κοινωνικά. Γιατί? Γιατί όπως την πρώτη φορά τον Παυλόφ χτύπησε το καμπανάκι και τα σκυλιά δεν αντέδρασαν, και μετά τους έδωσε το κρέας και αντέδρασαν, παρήγαγαν σάλιο, έτσι το σύστημα έχει έρθει, τη μεταπολίτευση, χτυπούσαν τα καμπανάκια,
Τα καμπανάκια δεν σημαίναν τίποτα. Μετά τα καμπανάκια σημαίνανε κακός. Κάτι το κακό, έρχεται η Χούντα, μετά έρχεται κάτι το καλό, η μεταπολίτευση, διαφορετικό χτύπημα το καμπανάκι, συνηθίζει το καμπανάκι, δημιουργεί ανακλαστικά τέτοια, έτσι ώστε στο βάθος του χρόνου από αυτή τη συνήθεια να μην ανταποκρίνεται. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο και το πιο γνωστό σε όλους μας πρέπει να το ξέρετε είναι από τον Έσωπο. Βλέπετε, ο Έσωπος εξαφανίζεται από τα σχολικά βιβλία και μπαίνει η πολυπολιτισμικότητα. Οι Αμερικανοί, οι Ιάπωνες, οι Βρετανοί, ακόμα και οι Κινέζοι βάζουν και οι Ρώσοι βάζουν μέσα στα σχολεία τους αρχαία κλασική φιλοσοφία και λογοτεχνία για να μπορέσουν να διδάξουν το λίκνο του πολιτισμού, γιατί χωρίς να είμαστε ούτε εξάρσεθνικιστικές αυτή τη στιγμή, ούτε σοβινιστικές, ούτε πατριωτικές. Τα πράγματα με το όνομά τους. Ακόμα και οι υπολογιστές ελληνικό αλφάβητο χρησιμοποιούν και όλη η φυσική και τα μαθηματικά και η χημεία και όλες οι επιστήμες πάνω σε αυτά είναι. Βάζουν μέσα στα μαθήματα, σε υποχρεωτικά μαθήματα, ελληνική γλώσσα, ελληνική παιδεία, για να διαπρέψει ο νους, και εμείς εδώ στα σχολεία μας το βγάζουμε και βάζουμε αυτά που θέλουν οι μετανάστες για να μην είμαστε ρατσιστές. Προσέξτε όμως, αυτοί οι μετανάστες, πρόσφυγες, όσοι είναι εδώ και είναι καλοδεχούμενοι, θα έπρεπε μάλλον, διδασκόμενοι την ελληνική παιδεία, και είτε μένοντας εδώ, είτε φεύγοντας μετά και πηγαίνοντας στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, οπουδήποτε, στη Συρία, να ήταν λυκνοφόροι και φωτοφόροι του ελληνικού πνεύματος και όχι ακριβώς το αντίθετο, εμείς να διδασκόμαστε τι. Μόνο το σεβασμό στην παιδεία, γιατί ο κάθε λαός έχει το δικό του πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός ήταν το λύκνο. Ωραία. Και είναι ακόμα. Κάτι το οποίο έχει καταστρατηγηθεί, ασύστολα και ασύνητα, έχει βιαστεί. Και ενώ μιλούμε για δημοκρατία, γιατί βλέπετε η λέξη δημοκρατία υπάρχει σε όλες τις γλώσσες και από πού άρχισε, από εδώ. Είχε τα στραβά της και η ελληνική δημοκρατία, ο χρυσός αιώνας του Περικλή, κανείς δεν το αντιλέγει. Αλλά τουλάχιστον ανέδειξε τον άνθρωπο σαν πολίτη, ο οποίος ενέχει στα δημόσια, στα κοινά, γι' αυτό και η έννοια του ιδιώτη στην αρχαία Ελλάδα ήταν του ηλίθιου. Εξού βγαίνει το idiot, το αγγλικό που σημαίνει ηλίθιος. Όταν δεν μετέχεις. Αλλά η πολιτική στην αρχαία Ελλάδα ήταν η έννοια της ηθικής ανάτασης και της αριστείας και όχι της συντεχνίας και της συνέβρεσης συμφερόντων. Κάποιος είπε ότι όταν η πολιτική με ήττα ή με όμικρον γιώτα είναι για γέλια σε μια χώρα, το μέλλον της χώρας είναι για κλάματα. Και βλέπετε με την πολιτική στην Ελλάδα τι γίνεται. Και το λέγαμε και προηγουμένως. Λέει κατεβαίνει στις εκλογές. Τι σημαίνει κατεβαίνω υποψήφιο στις εκλογές? Κατεβαίνω, πάω χαμηλά. Ξεπεσμό σημαίνει, ηθικός ξεπεσμός. Και εμείς χειροκροτούμε σε αυτόν τον ηθικό ξεπεσμό. Τις προάλλες, με την ευκαιρία, γιατί στην Κύπρο το ξέρουν, ποια κάμερα με παίρνει κοντά να τη δείξω εδώ. Δεν κάνω διαφήμιση. Είναι το καινούργιο μου κινητό με 32 ευρεόπουλα. Πάντα έξυπνα τηλέφωνα, πάνε όλα. Είμαι ελεύθερος. Ούτε WhatsApp, ούτε Viber, τίποτα. Ένα τηλέφωνο και το πολύ πολύ ένα SMS. Τι ωραία ήταν, κάθομαι, έκατσα και έκανα όλες τις επαφές πάλι, τακ, 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 έτσι. Λέω μετά θα γράφουμε με γράμματα, είπα χθες στο φίλο το Δημήτρη από τη Σιτία, με γράμματα, και όταν και αυτά θα μας αστερήσουν, θα κάνουμε σήματα καπνού, περιστέρια και άλλα πολλά πράγματα, έτσι, όπως τον παλιό καλό καιρό. Αναλογικά θα τον παμώ και ψηφιακά το σύστημα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Πήγα λοιπόν και αγόρασα το καινούργιο κινητό μου. Ξέρετε, ο άλλος λέει θα αγοράσω κινητό, με δώσει και λέει 800 ευρώ, 700 ευρώ. 30 ευρώ έχεις να τα δώσεις, έτσι. Πάρε και άλλα 2 ευρώ δώρο. Και ο υπάλληλος στον ΟΤΕ που ήταν, πρέπει να το πω, έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο, με βοήθησε τέλος πάντων, γιατί κάναμε κάποιες αλλαγές με τα προηγούμενα. Και από ένδειξη νοσήνωση του λέω να σας κεράσω κάτι. Μου λέει, όχι κύριε Μουρούτη, δεν γίνεται, όχι θα κάνω. Για να μην πολυλογώ, λέω έναν καφέ, ένα τσάι. Μου λέει είναι στο καφενείο δίπλα, μας φέρνει τις βδομάδες τα ποτά. Πάω στον καφετζή και του λέω, τον τάδε τον γνωρίζετε? Μου λένε, λέω, έχει πληρώσει, ήταν Τρίτη. Έχει πληρώσει, όχι, λέει, κάθε Παρασκευή πληρώνει. Λέω, πόσο κάνει ο καφές το τσάι? Μου λέει 1 ευρώ. Ωραία, του δίνω 5 ευρώ, τώρα αυτό μπορεί να το στείλουν κάποιοι, στους δω, απόδειξε, πήρες. Λοιπόν, πάντε βρέτε τον καφέτζι. Του δίνω 5 ευρώ και του λέω είναι από μένα για όλη τη βδομάδα για το συγκεκριμένο υπάλληλο, τα έχω πληρώσει εγώ. Ωραία. Και το λέω θα το πείτε από αυτόν και βγάζω την κάρτα μου και την αφήνω. Ωραία. Και με το φεύγω μου λέει σε ποια παράταξη κατεβαίνετε?
λέω, εγώ λέω, είμαι σοβαρός άνθρωπος. Με ήξερα από τηλεόραση. Είμαι σοβαρός. Την άφησα λόγια για να ξέρετε. Λέω, συγγνώμη κύριε Μουρούτη, λέει, γιατί όσοι έρχονται εδώ, λέει, και να πιούν έναν καφέ, αφήνουν τις κάρτες. Και έχω αειδιάσει και, και μου δείξε το και με τα καλάδια και τα γεμάτα, δηλαδή, τις παίρνει και τις πετάνε. Υποψήφοι, ναι, βολευτές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ίστρος για τις δημοτικές και του Ευρωκοινοβουλίου και ίσως και τις εθνικές εκλογές και όπως έχετε διαπιστώσει τον παλμό που γίνεται γύρω μας, τρέχουν όλοι, αναθεματίζουμε μεν το κακό εδώ, αλλά επί του πρακτέου το διονύζουμε. Δημοκρατία, που είναι το λίκνο της ελληνικής πολιτικής πράξης και σκέψης, σημαίνει ο προσωπικός συνειδητός και υπεύθυνος αυτοπεριορισμός. Τι σημαίνει με δημοκράτη, σημαίνει ότι συνειδητά, προσωπικά και υπεύθυνα αυτοπεριορίζομαι. Οι νόμοι όταν βγαίνουν, είχαμε κάνει τη μελέτη, ότι έχουμε 35 εκατομμύρια νόμους για να εφαρμόσουν τις 10 εντολές. Όσο οι νόμοι, ξέρετε τι δείχνουν, πάσης φύσεως νόμοι, στο αστικό, ποινικό και οποιοδήποτε δίκαιο, δείχνουν την ηθική ατέλεια του πολίτη. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι δημοκράτης αληθινά και συνειδητά, προσωπικά και υπεύθυνα αυτοπεριορίζεται, δεν θέλει νόμους. Η ελευθερία είναι άναρχη, όχι αναρχική. Δεν έχει ούτε, όπως ο Θεός, ούτε αρχή ούτε τέλος. Τι σημαίνει αυτό? Για ποιο λόγο ο Θεός έδωσε τον νόμο του? Για ποιο λόγο έχουμε νόμους? Παράδειγμα, εδώ υπάρχει κάποιος, εδώ δεν υπάρχει κάποιος καπνιστής. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει αντικαπνιστικός νόμος. Υπάρχει. Το πρόστιμο είναι μεγάλο. Είναι. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή, αν έρθει ο νομοθέτης εδώ και πει, επιβάλλω 1.000.000 ευρώ πρόστιμο όποιος καπνίσει εδώ μέσα, μας αγγίζει εμάς ο νόμος? Όχι. Γιατί? Γιατί υπάρχει προσωπική, συνειδητή, υπεύθυνη, αυτοπεριοριστική κατάσταση. Λένε, έχω επιλέξει να μην καπνίζω, σωστά? Οπότε ο νόμος δεν ισχύει για μένα. Είμαι εκτός νόμου. Οι νόμοι φτιάχνονται για τους ανελεύθερους, όχι για τους ελεύθερους. Οι πραγματικά ελεύθεροι άνθρωποι δεν χρειάζονται νόμους. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Όχι, η δημοκρατία δεν οδηγεί στη διάλυση του κράτους. Η αληθινή δημοκρατία οδηγεί στον προσωπικό υπεύθυνο αυτοπεριορισμό, που είναι ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός του πλησίον. Ναι, μα δεν είναι η αστυνόμευση, που είναι ένα παράγωγο της λάθος έκφρασης δημοκρατίας. Τα παιδιά που βγαίνουν έξω, οι νέοι άνθρωποι που περιθωριοποιούνται από την πολιτική, είτε παθητικά αποστασιοποίηση ή την μαχητική περιθωριοποίηση, τρομοκρατικές ενέργειες, αναρχικές διαδηλώσεις, έχουν ένα δίκιο εν μέρη. Γιατί, ξέρεις γιατί έχουν το δίκιο? Γιατί τους οδήγησε η λάθος αντίληψη για τη δημοκρατία. Γιατί πάνε στο σχολείο και τι ακούνε? Μάθε παιδί μου γράμματα να σπουδάσεις για να βρεις μια δουλειά. Και τι βρίσκουν έξω? Ανεργία. Με την αξία σου η αξιοκρατία. Και τι βλέπουνε? Ρουσφέτη. Το λέμε διάβλο επικοινωνίας. Καλή, πιο σύντομη επικοινωνία στο ρουσφέτη. Ή γρηγορόσημο. Λένε να βρεις έναν άνθρωπο να αγαπήσεις. Και τι βιώνει? Το ψέμα και την υποκρισία. Οπότε αυτά που διαστραμμένα τους δόθηκαν σαν αρχές της δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν βιώσει καμιά πολιτική ή πολιτιακή δοκιμασία πέραν της δημοκρατίας που ζουν, γυρνάνε και λένε καλύτερα να γυρίσω στη Χούντα. Δεν έχουν βιώσει όμως τη Χούντα, γιατί το μόνο πολίτευμα που έχουν βιώσει οι νέοι τρομοκράτες ή αναρχικοί ή εξτρεμιστές είναι η δημοκρατία, έστω και κουτσουρεμένη. Η αληθινή δημοκρατία οδηγεί στην απόλυτη ελευθερία. Όταν ρωτήθηκε ο Χριστός ποια είναι η πρώτη εντολή, είπε θέλεις αγάπα Κύριο το Θεό σου εξ όλης της δύναμης της καρδιάς και με όλη την ψυχή σου. Και ποια η δεύτερη? Θέλεις αγάπα τον πλησίον σου ως... Μπράβο. Γιατί αν αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, δεν θα πάω από τον πλησίον να τον κλέψω, να του πω ψέματα, να μοιχεύσω, να σκοτώσω, να επιθυμήσω. Και αν αγαπάω το Θεό με όλη μου την καρδιά, ούτε θα λάβω το όνομά του, ούτε θα κάνω είδωλα, θα τιμήσω την 7η μέρα και δεν θα έχω άλλους θεούς είδωλα. Τις 10 εντολές τις είπε με δύο φράσεις. Πάνω σε αυτό λέει, ο Παύλος έρχεται στην προς Ρωμαίους και λέει ότι η αγάπη είναι η πλήρωση του νόμου. Όταν ο Θεός, να ρωτήσω διαφορετικά, στον ουρανό υπήρχαν οι 10 εντολές. Άρα υπήρχε ανομία στον ουρανό, σωστά? Μα ο Θεός δεν μπορεί να είναι άνομος. Πώς υπήρχαν οι εντολές όμως? Υπήρχε ου φωνεύσεις σου, μοιχεύσεις σου, σκοτώσεις. Οι άγγελοι ήταν τότε. Όχι. Να σας το δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το έχω πει κάποια φορά σε ένα σεμινάριο. Έχουμε την κόρη μας, είναι στο σπίτι, λαγοκοιμάται αυτή τη στιγμή. Ήρθε κουρασμένη από τις σπουδές της. Να ξεκουραστεί. Τέλος πάντων.
Χαιρόμεθα γι' αυτό. Οι ανθοί είναι 3-4 χρονών. Υποθετικό το σενάριο. Το λέω υποθετικό, μην πάρθει το text out of context, επειδή ο Μουρούτης κάνει τέτοια. Εντάξει, το ξαναλέω, γιατί κόψε ράψε είμαστε εδώ πέρα. Και είναι 4 χρονών και μου λέει, μπαμπά, μπαμπά, θέλω ένα μικρό σκυλάκι καλή ώρα σαν αυτό που η Μαρία είδε, που έχετε το τριχωτό με τα ποδαράκια, αυτό το Yorkshire στα 600 γραμμάρια. Λοιπόν, η Σύση. Η Σύση φυλάει το σπίτι από μέσα και ο Σαμσόν απ' έξω. Φοβήθηκε η Μαρία όταν θα έρθει ίστρο στο σκυλάκι αυτό, μην γίνει τίποτα με το Σαμσόν. Λέω, το μόνο που μπορεί να κάνει με το Σαμσόν αυτό το σκυλάκι είναι να κάνει έλξεις μονοζύγου στην οστεοπηγική βιβλική κοιλότητα του Σάμψον. Παραπάνω δεν μπορεί να κάνει. Και η Ανθή μου λέει, μπαμπά, θέλω ένα σκυλάκι. Όχι, Ανθή, είσαι μικρή, μπαμπά, σκυλάκι, μπαμπά, σκυλάκι. Οπότε την παίρνω σε ένα pet shop και τη παίρνω ένα τέτοιο κουταβάκι. Και η Ανθή ταΐζει το κουταβάκι. Η Ανθή είναι 4 χρονών, ωραία, ωραία. Παίζει με το κουταβάκι, ωραία, όλα μια χαρά με το κουταβάκι. Άλλε κλάχε κομισά. Ένα απόγευμα, ένα μεσημέρι γυρνάω σπίτι και βλέπω το δωμάτιο τη Ανθή γεμάτο αίματα παντού. Και το σκυλί κατακρεουργημένο, πεταμένο σε κομμάτια και η Ανθή με ένα μικρό τσεκουράκι, υποθετικό το σενάριο πάλι, έτσι το παραλαμβάνω, με ένα μικρό τσεκουράκι την έχει ξεκόψει και κρατάει το κεφάλι της στο χέρι και ζηλώ, Ανθή τι έγινε, μένω κατακεραυνημένο στο φανούμα. Δεν είναι φυσιολογικό να αυτό. Και μου λέει κακό, κακό σκυλάκι. Λέω γιατί το σκυλάκι κακό. Γιατί πήγα να το χαϊδέψω και αυτό με δάγκωσε. Και εγώ θύμωσα και πήρα αυτό το τσεκούρι που είδα μπαμπά που έκοβε στα ξύλα και να. Το τιμώρησα κακό σκυλάκι. Πέστε μου, τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν γονείς. Πώς θα φέρω στο παιδί σας, να το δέρνατε. 4 χρονών είναι. Απλά είναι δύσκολο. Τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πας το παιδί σε έναν ειδικό. Και κάθεσαι με τη γυναίκα σου και συζητάς, κάτι έγινε. Δεν λες, α, ωραία, μωρέ, έσφαξε ένα σκυλάκι, δεν πειράζει. Αύριο θα σφάξει ένα τάβρο. Θυμάστε, όταν πήγαινα εγώ σχολείο, δεν ξέρω σήμερα τα παιδιά, αλλά υπήρχε το έθιμο, το βάναυσο, στο τέλος σχολικής χρονιάς καίγαν τα βιβλία. Τη δεκαετία του 80, το 85 τελείωσα εγώ το λύκειο. Γιατί καίγαν τα βιβλία οι μαθητές? Γιατί τα βιβλία τους ήταν άχρηστα και ήταν το μέσο του βασανιστηρίου. Συμφωνούμε. Γι' αυτό και τα καίγανε. Και τότε, το λέω και ανατριχιάζω, είχα σκεφτεί ότι αν καίν τα βιβλία, άνθρωπος που καίει βιβλίο, μια μέρα θα κάψει και άνθρωπο. Οι Γερμανοί στο Kristallnacht βιβλία καίγανε. Διανοούμενων και άλλων πολλών. Μετά καίγαν και τους ανθρώπους στο Auschwitz. Δεν αργεί πολύ. Ωραία. Θα την πάω σε ψυχοθεραπευτή, σε παιδοψυχολόγο, παιδοψυχίατρο. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ το παιδί μου να το επαναφέρω και να του δώσω τι. Να καταλάβει. Και περνάει ο καιρός και μετά από 2-3 χρόνια η Ανθή έχει επανέλθει και είναι μια χαρά. Και τώρα γίνεται 18 χρονών η Ανθή και έρχεται μια μέρα στα γενέθλιά της και μου λέει, παιδί μου, τι δώρο να σου κάνω στα γενέθλιά σου και τι μου λέει, ένα σκυλάκι. Τι θα κάνω, θα της πάρω σκυλάκι, ναι ή όχι. Κουνάει το χέρι έτσι σαν τον Μακιαβέλη ο σύντροφος. Ερώτηση, αν την αγαπάω και είμαι δημοκράτης, εντάξει, προοδευτικός είναι αυτός που είναι παραγωγικός. Δεν είναι αυτός που έχει καινούριες ιδέες. Άνθρωπος που δεν είναι παραγωγικός δεν είναι προοδευτικός. Είναι ο πιστοδρομικός. Όσες ωραίες ιδέες και να έχει. Και από ιδέες. Ωραία. Θα τις πάρω το σκυλάκι, ναι ή όχι. Αν είμαι αληθινά δημοκράτης και θέλω να ζω σε ελευθερία, βεβαίως πρέπει να τις το πάρω. Αλλά τώρα τι θα κάνω. Καθώς θα τις πάρω το σκυλάκι και πριν τις το δώσω, θα τις πω. Ανθή, σου δίνω το σκυλάκι ως δώρο, αλλά. Ούποτε πάρεις το τσεκούριον και του κόψεις το κεφάλι. Δεν θέλεις ποτέ βασανίσει το σκυλάκι. Δεν θέλεις ποτέ κάνεις εκείνο. Κωδικοποιώ αυτό που υπήρχε πριν σαν άγραφος γνώμος, απλά δεν το είχε καταλάβει το παιδί. Με καταλαβαίνετε. Όταν ο Θεός το συνάδωσε το νόμο του και είπε δεν θα κάνεις, δεν θα κάνεις, είναι κωδικοποίηση κάτι που υπήρχε στον ουρανό. Γιατί? Γιατί αν η Ανθή ήταν 4 χρονών και μου λέει μπαμπά μου πάρε ένα σκυλάκι και της έλεγα θα σου πάρω, αλλά μη ποτέ το σφάξεις, μη ποτέ το κάνεις, θα έλεγε μπαμπά, χάζεψες. Ναι ή όχι. Αλλά από τη στιγμή που το έκανε, κωδικοποιώ με εντολές που φαίνονται απαγορευτικές, αλλά στην ουσία της δίνω βασιλική ελευθερία για να το καταλάβει στο μυαλό της. Οι άγγελοι αυτόν τον νόμο τον είχαν στον ουρανό, αλλά κωδικοποιήθηκε έτσι. Όχι, πριν αποστασία, ο Ιωσφόρος ήταν μαζί. Γι' αυτό και κωδικοποιήθηκε. Γι' αυτό και ο Ιωσφόρος όταν ρίχθηκε στη γη και αλλοιώθηκε σε σατανά και πήρε το όνομά του ως διάβολος,
έχει τέτοιο μένος με τον νόμο του Θεού. Να σας ρωτήσω, σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες που πάτε, πηγαίνετε μέσα στην εκκλησία, σηκωθείτε Σάββατο ή Κυριακή. Τι Σάββατο, τι Κυριακή. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα συζητάμε άλλη φορά, θα τα πούμε και μετά. Πηγαίνετε, τελειώσει και πέσε στον πάστορα, στον ιερέα. Μπορούμε να τηρήσουμε και να φυλάξουμε τον νόμο 100%. Ποια θα είναι η απάντηση? Όχι. Ωραία, από πού ξεκινάει αυτό? Είναι σατανολατρεία. Από το σατανά που λέει ο Θεός σας βάζει βαρέα φορτία. Λέει ο Χριστός όμως στο κατά Ματθαίον, στο 23ο κεφάλαιο, έλθετε πάντες προς εμέ, η τεθλιμμένη και συντριμμένη καρδιά, και εγώ θέλω εμάς να πάψει. Λάβετε το ζυγό μου γιατί είναι ελαφρύς. Μάθετε από μένα γιατί είμαι ταπεινός στην καρδία και πράος. Ποιος λοιπόν περνάει, ποιος ήταν αυτός που στον κήπο της Εδέμ είπε δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι σας λέει ο Θεός. Φάτε από αυτό το δέντρο. Μόνο από αυτό. Προσέξτε, προσέξτε. Ο Θεός είπε: από ένα δέντρο δεν θέλω να. Μη φάτε, σας παρακαλώ. Φάτε από όλα τα άλλα. Του στέρισε την ελευθερία, του έδωσε βασιλική ελευθερία. Βασιλική ελευθερία. Σου λέει: φάτε από όλα τα άλλα. Αλλά από αυτό με φας. Και τι λέει ο Θεός? Είπε ο Θεός να μην φάτε από τα δέντρα. Στην ουσία βάζει την αμφισβήτηση. Τη δολιοφθορά. Είναι ο καλύτερος προπαγανδιστής. Ο πιο δόλιος προπαγανδιστής. Γι' αυτό έχει τέτοιο μένος με τον νόμο του Θεού και τον παρουσιάζει βαρύ και ασήκωτο. Γι' αυτό και οι χριστιανοί λένε: όχος, πότε θα τηρώ. Λέμε για τους αναρχικούς ή τους εξτρεμιστές, τα παιδιά αυτά πετάνε τις μολότοφ. Ωραία. Δεν θα πω, τους λένε μπαχαλάκιδες, τους λένε έτσι. Εγώ έζησα στον δρόμο και στα εξάρχεια έκανα. Και εκτός από κάποιους εγκάθετους, τα περισσότερα παιδιά ήταν αγνά παιδιά. Τι κάνανε τη δεκαετία του 60 με το κίνημα του χίπης οι Αμερικανοί? Πετάξαν τα ναρκωτικά μέσα. Και σαπίσανε μια γενιά ολόκληρη. Σωστά. Τι κάνανε με τα παιδιά στα εξάρχεια? Πάλι ναρκωτικά ρίξανε. Κάνανε τις επιχείρησεις τότε ο Αρκουδέας που έκανε, καθάρισε όλο τέτοιο με τη βιοπραγία της αστυνομίας. Και τι καταφέρανε? Μετατόπισαν από ένα μέρος κάπου αλλού το κακό. Το θέμα δεν είναι να έχω το σάπιο κρέας και τη μύγα από πάνω και να κουνάω το χέρι να μαζευτούν οι μύγες. Το θέμα είναι να πάρω το κρέας για να μαζευτούν οι μύγες. Οπότε αυτά τα παιδιά που βγαίνουν στον δρόμο βγαίνουν, είναι περιθωριοποιημένα γιατί? Εξοφίτσιο, γιατί σου λέει τι να την κάνω ρε τη δημοκρατία σας. Οι Κατσιμίχα τραγουδάγαν, το γυρίζω την πλάτη μου στο μέλλον. Συνένοχο στο έγκλημα δεν θα με έχετε. Γιατί τα παιδιά φεύγουν από τις εκκλησίες? Ακριβώς για τον ίδιο λόγο που φεύγουν από τη δημοκρατία και την κοινωνία. Ακριβώς το ίδιο είναι. Γιατί βλέπουμε στην εκκλησία τι? Τίποτα. Τίποτα δεν βλέπουν. Βλέπουν ανθρώπους που μιλάνε για αυταπάρνηση και αυτοθυσία και οι περιφέρειες ανάβουν. Βλέπουν τον υπεύθυνο, τον πνευματικό ηγέτη μόνο μία φορά τη βδομάδα, μία ώρα με το κουστούμι, όχι να το δεις και με τις πιτζάμες, να τον δεις όπως η Μαρία είχε πει σε κάποιες, πώς ήταν το Αριστοφάνη η κωμωδία, εκκλησιάζουσες, οι εκκλησιάζουσες, οποιαδήποτε ομοιότητα η σύμπτωση με ψυχές δεν είναι τυχαία, εκκλησιάζουσες εδώ ή αλλού πάνε και εκκλησιάζονται, εν την ημέρα του Κυρίου, της είχε πει, το μουρούτι τον βλέπετε έτσι. Τον έχετε δει όμως και αγιουβέτσι, δεν τον έχετε δει. Βλέπετε μόνο, όχι ότι υποκρίνομαι, αλλά ο άνθρωπός μου με βλέπει σε όλες τις εκφάνσεις μου. Γι' αυτό και έχει μια ολοκληρωμένη σχέση αγάπης μαζί μου και δεν μπορεί να τέχει οποιαδήποτε αλλότρια γυναίκα. Πώς λοιπόν αυτά τα παιδιά μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κοινωνία, θα μπορέσουμε να τους διδάξουμε αυτό το πράγμα? Γι' αυτό το λέω και κραυγάζω με τα δακρύων. Χωρίς παιδεία με ήθος δεν γίνεται τίποτα. Η μόρφωση με το ήθος. Γι' αυτό και οι νόμοι που δείχνουν ηθική ατέλεια γίνονται για τους ανελεύθερους και πολλές φορές οι νόμοι λειτουργούν σαν χειροπέδα ή μαστίγιο για τους πραγματικά ελεύθερους. Γιατί τους κλείνουνε. Και προχθές που βρεθήκαμε το χάρι του, το είπα. Ότι ό,τι σαν έναν τόπο η ελευθερία και η δημοκρατία διώκεται, προσέξτε, είδατε οι υπουργοί τι είπανε. Έχει δικαιώματα η Τουρκία στο Αιγαίο. Το Καστελόριζο λέει δεν ανήκει στο Αιγαίο, είναι ανήκει στο Λύκειο Πέλαγος. Αλλά μόνο που δεν το ήξερες ηλίθεια, απλό για άλλο λόγο το είπες. Και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν παυλόφια αντανακλαστικά. Τι πιάνει τα παυλόφια αντανακλαστικά? Χτύπησαν το τέτοιο για τη Μακεδονία το 92 και ο κόσμος αντέδρασε. Παρήγαγε σάλιο και πολύ σάλιο. Χτυπάνε τώρα για τη Μακεδονία και παράγει σχεδόν λιγότερο. Τώρα έχει μείνει καταγεγραμμένη σε σκέψη Μακεδόνες είναι ή υπέρ ή κατά ή προδότες ή εθνοσωτήρες. Ξέρετε γιατί θα γίνει σε λίγο? Όταν θα χτυπήσουν ξανά για Μακεδονία, δεν θα αντιδράσει κανένας τίποτα. Και αυτά που λέγαμε με όλο το σεβασμό, φίλτατε, δεν πρόκειται να αντιδράσει. Γιατί ο λαός έχει αγελοποιηθεί στη νου και στη γνώση και στο συνειδητό και στο συνειδητό του έχει φτάσει σε ξεπεσμό. Ηθικό, σωματικό, πνευματικό, υπαρξιακό.
Γιατί η δύναμη της αντίστασης έχει να κάνει με τη θέληση για αντίσταση. Και δεν υπάρχει θέληση για αντίσταση. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ο μέσος άνθρωπος που πάσχει για την υγεία του, η Ελληνική Οδοντιατρική Ακαδημία έβγαλε τέτοιο ότι ούτε ένα στους 100 από τους ανθρώπους νέους 30 με 45 χρόνια δεν έχει υγεία οδοντοστοιχεία. Ούτε ένα στους 100. Και από την περιδονίτιδα εδώ πέρα μπορεί να δημιουργηθούν νευροκυφλιστικές καταστάσεις στον εγκέφαλο σε βάθος χρόνου, προβλήματα με την καρδιά. Όταν λοιπόν εγώ μιλάω, δεν κάνω ιατρική πράξη, οι ελληνικές πατάτες να μην με κάνουν κατευθείαν hoax. Λέω σε έναν σαν σύμβουλο, σαν φίλο. Λέω στο φίλο, στο Χάρη, σαν φίλοι μιλάμε έτσι συμβουλευτικά. Φίλε, κόψε το τσιγάρο, αφού το βλέπει, πα έτσι. Ή κάνει εκείνο και λέει, αλλά μου ωραία τώρα, όταν αυτό δεν νοιάζεται για την υγεία του, που είναι η ζωή του, θα νοιαστεί πια για την υγεία αυτού, του παιδιού ή για την παιδιά εκείνου, αφού δεν νοιάζεται για τη δική του. Και ζητάνε όλοι τον ηγέτη. Μα αυτό ακριβώς αναδείχθηκε στην Γερμανία του Τρίτου Ράιχ. Η αρχή του Φίρερ. Ότι θέλουμε έναν ηγέτη για να είμαστε εμείς πρόβατα από κάτω και να μας κάνουν μια μαζοποίηση. Όχι. Ο κάθε ένας πρέπει να είναι ηγέτης και στοχαστής για τον εαυτό του για να δημιουργήσει σκεπτόμενους ανθρώπους. Και το χειρότερο έγκλημα, να σας πω ποιο θα είναι. Η χειρότερη μορφή πολιτικής βίας και εγκληματικότητας. Το σύστημα ήδη το κάνει αυτό σε πολλά μέρη και εδώ το έχει κάνει. Όταν λοιπόν το σύστημα βλέπει κάποιον να διαπρέπει στην επιστήμη, στην πίστη, στην κοινωνία, τον εκτελεί κυριολεκτικά, τον σκοτώνει αφού τον εξαφανίσει, έτσι ώστε εσύ όταν θα ακούσεις τους πυροβολισμούς δίπλα στο σπίτι σου, ξέρεις, θα λες, α, είναι η ταινία που βλέπω. Δεν θα αντιδράσεις γιατί τα παυλόφιντα ανακλαστικά σε έχουν κάνει να έχεις κάτσει κάτω, σοκ και δέος. Είχα πει λοιπόν στο φίλο το Χάρη, ότι όταν σε έναν τόπο η δημοκρατία και η ελευθερία διώκεται, το μόνο μέρος που οφείλει να ζει ο ελεύθερος πολίτης είναι μόνο η φυλακή. Ο αληθινά ελεύθερος πολίτης, όταν διώκεται η ελευθερία, το μόνο μέρος που πρέπει να ζήσει είναι η φυλακή. Όταν δεν είναι στη φυλακή ο ελεύθερος πολίτης, αυτό σημαίνει ότι δεν αγωνίζεται και δεν επαναστατεί και δεν αντιστέκεται για την ελευθερία και τη δημοκρατία που του παίρνουν. Άρα, αυτοί όλοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν είναι ελεύθεροι, είναι σκλάβοι. Και ο Ρουσό είχε γράψει πολύ όμορφα ότι ο δούλος χάνει και την επιθυμία του να αγωνιστεί να πετάξει την αλυσίδα από πάνω του. Το έχει δεχτεί. Και το κράτος είναι τελειωμένο, αλλά εθνέγερση μπορεί να γίνει. Υπάρχει ελπίδα. Έστω και αν υπάρχει ένας. Ο Θεός μπορεί και εμένα να δουλέψει περισσότερο από τις μάζες. Έχοντας πει αυτά, ας δούμε το ρόλο αυτού του μεγάλου κράτους στην βιβλική προφητεία. 2 Ιουλίου 1776 ήταν η ημέρα, σήμα κατά τεθέν για την Αμερική, γιατί σε αυτό εδώ το σπίτι που βλέπετε συναντήθηκαν κάποιοι και ψηφίσανε και για τη λεγόμενη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, της πρώτης πολιτείας. Και υπογράφηκε το Declaration of Independence, όπως έχει και αν πάτε στο Μουσείο συγκεκριμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουν το πρωτότυπο εκεί που το υπέγραψαν. Το πρώτο κογκρέσο που έγινε, την διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών διαφοροποιείται σε σχέση με όλα τα άλλα τα συντάγματα, όχι μόνο σαν ουσίστο κράτος, γιατί εγγυάται, όχι εν λόγω αλλά και πράξη, ελευθερία και ανεξαρτησία θρησκευτική και πολιτική. Όταν το Mayflower, αυτό καράβι, έφυγε τότε, στο Λυκόφως του Μεσαίωνα και φτάσανε πρώτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, είπανε τότε πάμε να φτιάξουμε μια βασιλεία χωρίς βασιλιά και μια εκκλησία χωρίς πάπα. Η απόλυτη θρησκευτική και πολιτική ελευθερία. Και όσοι έχουν ζήσει Αμερική σε σχέση με άλλα κράτη το είχαν δει, γιατί θα δούμε σε λίγο αλλοιώνεται αυτή η δύναμη. Και αυτές οι ιστορικές ελευθερίες πρόκειται να μπουν στο στόχαστρο μιας πρόκλησης, είναι το ερώτημα, ναι ή όχι. Η βίβλος, η Αγία Γραφή αναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προφητεία, είναι το επόμενο ερώτημα. Ας ανοίξουμε λοιπόν το παλιό καλό βιβλίο για να δούμε τι γίνεται εκεί. 13ο κεφάλαιο, Αποκάλυψη, και το δάφιο 11, διαβάσει κάποιο. Και τελευταίο βιβλίο στην Αγία Γραφή, Αποκάλυψη, κεφάλαιο 13 και το εδάφιο 11, κάποιος σας διαβάσει δυνατά και ηχηρά. Και είδα ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη και είχε δύο κέρατα, όμοια με κέρατα αρνιού, και μιλούσε σαν δράκοντας. Συνέχισε.
και ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία του πρώτου θηρίου μπροστά του και έκανε τη γη και εκείνους που κατοικούν σε αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, το, του οποίου η θανατηφόρα πληγή θεραπεύτηκε. Είδα ένα άλλο θηρίο, λέει, να έρχεται από τη γη. Τα βιβλία τα προφητικά είναι γεμάτα συμβολισμούς. Και είχε δύο κέρατα σαν αρνείο, αλλά μιλούσε σαν δράκος. Δεν έχετε δει ποτέ ένα αρνείο να μιλάει σαν δράκος. Ωραία. Πάμε λοιπόν, Δανιήλ κεφάλαιο 7, και είπε, το τέταρτο θηρίο είναι η τέταρτη βασιλεία στη γη. Όπου μιλάει για θηρία, η αποκαλυπτική εσχατολογική προφητεία, εννοεί πολιτική δύναμη, που συνέβη και με οικονομική ευρωστία. Και είδαμε στο βιβλίο του Δανιήλ τα τέσσερα θηρία, στο 7ο κεφάλαιο, που το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι με φτερά, που ήταν η Βαβυλώνα, το δεύτερο σαν αρκούδα, η Μηδοπερσία. Καθαρότατη ιστορία, δεν επιδέχεται καμιά άλλη ερμηνεία, γιατί η ίδια η γραφή εξηγεί τον εαυτό της. Το τρίτο λεοπάρδα, που ήταν η Ελλάδα, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, λένε, χωρίζονται οι φίλοι μας στο κρατήδιο των Σκοπίων. Εγώ πάλι κρατήδιο Σκοπίων θα το λέω, δεν υπάρχει πίσω να το πω. Οι άλλοι λέξεις δεν μου βγαίνει καν. Δεν βγαίνει. Έχω βάλει και την καραμέλα τώρα εδώ, δεν βγαίνει. Κρατήδιο Σκοπίων θα λέγεται και θα λέγεται στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και λένε, εμείς διαχωριζόμαστε, λέει, άλλο οι αρχαίοι Μακεδόνες, εκεί δεν έχουμε σχέση, εμείς είμαστε νέοι Μακεδόνες. Γιατί η γλώσσα είναι διαφορετική. Ο Μπαμπινιώτης ο καημένος φωνάζει και κλαίει, πού ήταν το Σεκέντρο Συμβούλιο. Δεν είναι, είναι βουλγαροσέρβικη διάλεκτος είναι αυτή που έχουν σχέση με μακεδονική γλώσσα. Γιατί τα αρχαία, άλλο τα αρχαία ελληνικά, άλλο ελληνικά. Τα νέα ελληνικά. Μα ο αφελή, πώς λέγεται ο γιατρός των ματιών, πώς το λέμε, είναι νεοελληνική λέξη ή αρχαία. Αρχαία. Ο γυναικολόγος λέγεται με ευτήρας. Δεν λες οματογιατρός. Οφθαλμίατρο το λες. Με ευτήρα το λες. Καλά, τη μέα τη λες μαμία, ας πούμε. Αλλά είναι μέα. Κυοφορώ. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει συνέχεια στη γλώσσα. Μα η γλώσσα είναι το κομψοτέχνημα και η παράδοση, ο πολιτισμός ενός λαού. Ο ίδιος, τώρα θα μου πείτε εδώ, το Ρίτσο κατηγορήσανε κάποιοι ότι ήταν εθνικιστής, γιατί είχε γράψει εκείνο το ποίημα για τον Αυξεντίου. Μέσα στη σπηλιά που τον κάψανε τότε στο Μαχαιρά. Επειδή έγραψε για τον Αυξεντίο, επειδή ήταν στην ΕΟΚΑ, τον κατηγορήσαν ότι ήταν εθνικιστής ο Ρίτσος. Εδώ, δέστε τις τελευταίες συνεντεύξεις του αείμνηστου του Κατράκη, που λέει: γίνεται, λέει, λαός άμα ξεχάσει τις ρίζες του, τη γλώσσα του, το έθνος του, να μπορεί να προοδεύσει. Δεν γίνεται. Αριστερό ήταν ο Κατράκης. Άρα αυτοί που είναι πάνω δεν είναι αριστεροί. Κάτι άλλο είναι. Είναι Transformers. Και το τελευταίο θηρίο που είδε ήταν αυτό με τα 10 κέρατα, με τα διαδήματα που ήταν η Ρώμη, η αυτοκρατορική, παγανιστική Ρώμη. Στο 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στο εδάφιο 10 μας λέγεται, αυτός που οδηγεί σε εχμαλωσία θα πάει σε εχμαλωσία, γιατί βλέπει αυτό το θηρίο που μοιάζει, αυτή η χήμερα που είχαμε δει στην προηγούμενη μελέτη, που έχει μοιάζει σαν λεοπάρδα, είναι σαν λιοντάρι, έχει τα διαδήματα, έχει τα πάνω στα κέρατα διαδήματα. Γιατί είδαμε ότι ο διάβολος, ο δράκοντας δίνει εξουσία σε αυτό το πρώτο θηρίο και αυτό το πρώτο θηρίο, έτσι, ασκεί σε όλο τον κόσμο και παίρνει το χάραγμά του και τώρα, αμέσως μετά στο 11ο κεφάλαιο, βλέπει μια άλλη δύναμη, ένα άλλο θηρίο που θα το εξηγήσουμε. Το ποιος οδηγεί στην αιχμαλωσία. Το 1798 ο στρατηγός Μπερτιέ του Ναπολέοντα μπαίνει στο Βατικανό και παίρνει εχμάλωτο τον Πάπα και τελειώνουν τα 1260 χρόνια που με μαθηματική γεωμετρική ακρίβεια ο Θεός προέβλεψε στην προφητεία στο Δανιήλ για τα 2300 μερονύχτια. Ωραία. Ήτανε το 598 που ο Βελισάριος, ο στρατηγός του Ναπολέοντα, μπήκε στη Ρώμη και ανακήρυξε τον Ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο πρώτο μεταξύ ίσων και έδωσε την πρωτοκαθεδρία στη Ρώμη, ενώ μετακινήθηκε η πολιτική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη, η θρησκευτική εξουσία έμεινε στη Ρώμη. Και το 1798, ακριβώς 1260 χρόνια, όπως την προφητεία, δέστε τη σειρά ο κύριος ο Κρητής μου, όπως η προφητεία είχε πει, παίρνεται εχμάλωτος και δέχεται αυτό το θηρίο, μας λέει, στην Αποκάλυψη, μια θανατηφόρα πληγή, η οποία πληγή, διάβασε ο Χάρης πριν από λίγο, εθεραπεύτη. 538 ξεκινάει ο Μεσαίωνας, 1798 η Αποκάλυψη με τρεις διαχρονικές χρονικές περιόδου. Λέει 42 μήνες, που είναι 1260 χρόνια, καιρός καιρού και ίμιση καιρού, 3,5 χρόνια, που είναι πάλι ο Σερμός, και 1260 ημερονύχτια.
Τρεις φορές την Αποκάλυψη λέει την ίδια ημερομηνία, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, καμία αμφισβήτηση πότε ξεκινούν, πότε τελειώνουν. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει ο Έλληνας, ο άνθρωπος, να κάτσει να διαβάσει και να μελετήσει το λόγο. Δεν είναι παράδοξο ότι μπορούμε να κάτσουμε να δούμε το Lord of the Rings, 7,5 ώρες ταινία, και αν του πεις κάτσε διάβασε ένα κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, τον παίρνει ο ύπνος στα πρώτα λεφτά. Επειδή δεν είπα λεφτά. Γιατί έχει να κάνει και η καφεΐνη. Εν τω μεταξύ, τα καφετέρειες και τα καφενεία, εγώ δεν τα λέω καφενεία, τα λέω κυφηνία. Γιατί κάθονται κυφηνιολάτρες μέσα, κυφήνες. Ο κυφήνας ξέρετε τι κάνει στην Κύψη, δεν κάνει τίποτα. Κάνει κάποια φορά τη βασίλισσα μια φορά και μετά τον τρώει και η βασίλισσα και κάθεται και τρώει και κυφήνες. Είναι κυφηνία. Γιατί κάθονται τρώγοντας τις συντάξεις του πατέρα, της μάνας, του παππού, της γιαγιάς. Τι δουλειά κάνεις, ρώτησε ο φίλος μου Γιάννης τον άλλον εκεί πέρα, λέει, ο πεθερός μου είναι συνταξιούχος. Και με τιμή το λέει. Εσύ τι δουλειά κάνεις, εγώ λέει, η γυναίκα μου είναι δημόσια υπάλληλος. Μπράβο παλικάρι μου. Ποιος φοράει τα παντελόνια στο σπίτι, έτσι, αυτός που φέρνει τα λεφτά στο σπίτι. Οπότε, κυφηνία, χαμετυπία, έσχατης διαλογής. Και όσο θα βλέπετε τις καφετέρειες και τα καφενεία γεμάτα, τόσο θα είναι άδειοι οι δρόμοι και τα βουνά θα είναι άδεια. Γιατί για να ανέβει ο άλλος στο βουνό να κάνει αντάρτικο πρέπει να φύγει από την καφετέρια και την καφέ. Σιγά μη φύγει τώρα. Αλλά είναι όλο όσο έχουν ρεύμα. Μόλις κοπεί το ρεύμα θα αναγκαστούν. Πότε η πληγή αυτή επουλώθηκε και μετά λέει όλοι θαυμάσαν και λατρέψαν το θηρίο που είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή αλλιώς η Βαβυλώνα που μελετήσαμε. Διαβάστε εδώ πέρα. 12 Φεβρουαρίου 1929 ο Μουσολίνη αποκαθιστά τις σχέσεις με το Βατικανό και ξαναδίνει πολιτική κυριαρχία. Το Βατικανό γίνεται πολιτικό κράτος, παίρνει την υπόστασή του με αυτή τη συνθήκη που έκαναν. Vatican again at peace with Italy after long quarrel. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το έχω εδώ πέρα. Δέστε το εδώ πέρα, πρωτοσέλιδο από τη San Francisco Chronicle, Mussolini and Caspari, ο καρδινάλιος λεγόμενος, sign historic Roman pact, και δέστε τι γράφει στη San Francisco Chronicle, τις λέξεις. In affixing the autographs to the memorable document, healing the wound. Ταιριάζοντας τις υπογραφές σε αυτό το ντοκουμέντο, θεραπεύοντας την πληγή. Hello, αυτό ήταν μια πολιτική πράξη, θεραπεύοντας την πληγή, ποια πληγή. Αυτοί που η Αποκάλυψη είχε γράψει εκεί πέρα, αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Γιατί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Γι' αυτό χρησιμοποιούν και αυτές τις φρασιολογίες. Φυσικά τα πρόβατα από κάτω. Έλα μωρέ το. Αυτό δεν είναι σωτηριακό. Φτάνει να έχεις το Χριστό στην καρδιά σου. Και το κατσίκι στην κοιλιά σου. Και όπως ο ποιητής έλεγε, ο μεγάλος Βάρναλης, σταθερά και τακτικά πάω με εκείνους που νικά. Μ' όποιον νικά πάω. Έτσι είναι και οι βολευτές. Αλλάζουμε, κάνουμε. Ο καημένος ο Μάνος ο Λοΐζος από τον τάφο του θα πρέπει τα κόκαλα του όχι να τρίζουνε με αυτά που είδε η κόρη του να κάνει. Κι όμως με απόλυτη θρασίτητα συνέχιζε εκεί πέρα. Παρετήθηκε εμένα, μην κατέβει σε ευρωεκλογές. Θα πάρει κάποιο υπουργικό ή άλλο θόκο, θα βολευτεί κάπου. Καταδικασμένη κιόλας. Για απάτη και καταδικασμένη και λέει είναι δημαγωγία της αντιπολίτευσης. Θέλουν να με καταστρέψουν. Η γραφειοκρατία. 70 μήνες έπαιρνε τη σύνταξη της νεκρής της μάνας. Ήταν γραφειοκρατία λέει αυτό το πράγμα. Το συγνωστή πλάν είναι άλλο θέμα. Crossing the Threshold of Hope. Αυτό είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος, ο οποίος μετά από αυτό είχε γράψει το Dies Domini, η μέρα του Κυρίου, υπάρχει και στα ελληνικά, στην οποία τότε ο Πάπας, ο Βοητήλα, ο Πολωνός, ο οποίος θα δείτε σε λίγο, ήταν υπεύθυνος για το πέσιμο του Σοβιετικού μπλοκ, υπεύθυνος, θα το δείτε από το στόμα του λύκου να το λένε, είχε γράψει ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί από τα κράτη η μέρα της Κυριακής σαν υποχρεωτική ανάπαυση. Και όχι η μέρα της Κυριακής σαν υποχρεωτική ανάπαυση, με εργασία 6 ημέρων. Το είχα πει και στο άλλο. Το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψαν εδώ έχει υποχρεωτική εργασία 6 ημερών μέσα. Σε μια από τις ρήτρες των 2.000 σελίδων που το κοινοβούλιο διάβασε με επιμέλεια και μελέτησε για την Ελλάδα ρε γαμώτο που είχε πει και η Πατουλίδου. Στο βιβλίο μέσα γράφει ότι είναι Vicar of Christ, ο αντιπρόσωπος του Χριστού. Είχαμε δει ότι ο τίτλος επίσημος του Πάπα είναι αυτός, ο λατινικός, το Vicarius Filii Dei.
Ο Πάπας θεωρείται ο άνθρωπος επί της γης που αντιπροσωπεύει τον Υιό του Θεού, παίρνοντας τη θέση του σαν δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας. Επίσημα. Είναι δυνατόν, βέβαια. Τι είπαμε, είπε ο Γκέμπελς, να κάνεις την αλήθεια απίστευτη και το ψέμα πιστευτό. Και όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, είχε πει ο Χίτλερ, τόσο πιο πιστευτό θα γίνει. Λοιπόν, έτσι και με ψηφίσετε, θα απαλλαγούν τα μνημόνια, θα χτυπάμε drums, όχι νταούλια, με πιατίνια τα 2002, τα heaviest κιόλας, για να είναι όπως η Manowar. Θα σας δώσουμε, θα. Και να τον ψηφίσουμε. Έβλεπα τις προάλλες στο Δίον τηλεόραση, βγαίνουν, δεν πάω πλέον, μέχρι τελειώσει την εκλογή, δεν ξαναπάω στο Βελότον, βγαίνουν, δεν κάνουν εκπομπές, τίποτα, δεν μπορώ. Και είχε έναν, δεν θα πω πια πολιτική παράταξη εδώ για την Καλπιερία, και το ρωτάει δημοσιογράφος, ποιοι είναι οι πρώτοι σας σκοποί όταν θα βγείτε. Θεέ μου, Θεέ μου, ακούστε τι είπε. Επειδή λέει η τεχνολογία μεγαλώνει και έχουμε σκοπό σε δύο σημεία στον πεζόδρομο της Κατερίνης επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου να φτιάξουμε ένα σαν τεχνικό δέντρο που θα έχει φωτοβολταϊκά γύρω-γύρω παγκάλια και να έχουν μπρίζες για να φορτίζουν τα κινητά τους οι άνθρωποι έτσι ώστε άμα θέλουν να στείλουν τα email τους να επικοινωνούν με το ίντερνετ. Αυτό είναι από τα πρώτα που θέλει να κάνει αν αναλάβει τη δημαρχία της Κατερίνης η παράταξή του. Και έλεγα εγώ, έλα ρε φίλε μου. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό που θα κάνεις για το Δήμο της Κατερίνης. Όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Θα τον ψηφίσουν. Θα βγει παιδιά, όπως ο ακατανόμαστος θα βγει ο επόμενος πρωθυπουργός. Ας είπα, κατεβαίνουν στις εκλογές. Νόμος εντροπίας, είναι ο δεύτερος νόμος θερμοδικής. Από την τάξη πάω στο χάος. Και στο παρελθόν είχε. Και στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν. Αλλά ο πολίτης εξωστράκιζε. Είχε ευσυνειδησία. Μάλιστα τέτοια ευσυνειδησία που όταν σε έναν εξωστρακισμό ήταν ο Δημοσθένης, ένας πολίτης που δεν ήξερε γράμματα, πήρε αυτή την λευκή ψήφου που λένε πάνω στο πλακάκι, στο κεραμικό γράφανε, στο κεραμικό, δεν κεραμικό, το κεραμίδι, και πάει στο Δημοσθένη και του λέει «Μπορείς να γράψεις το όνομα αυτού που θέλω να εξωστρακιστεί» και λέει ποιο, Δημοσθένης. Και ο Δημοσθένης έγραψε το δικό του όνομα που του είπε ο άλλος γιατί σεβάστηκε, επειδή ήταν αγράμματος, την ελευθερία που είχε να τον εξωστρακίσει. Αυτή ήταν η διαφορά με τους αρχαίους ημών προγόνους. Γιατί αλλοιώνουν τα πάντα. Μιλάνε σαν σήμερα έγινε η μάχη στο Βαλτέτσι. Ωραία. Μιλάνε για την άλλο Τριπολιτσάς που σφάξανε και κάνανε και φτιάξανε. Κανείς δεν είχε δώσει εντολή από τους οπλαρχηγούς, ούτε ο Κολοκοτρώνης που ήταν ο αρχιτέκτονας της νίκης του στην Τριπολιτσά, ούτε τίποτα άλλο. Ναι, μιλάει. Και μάλιστα, αν διαβάσετε τις ιστορίες των ίδιων των οπλαρχηγών, οι ίδιοι καταγράφουν αυτό που έγινε, τη σφαγή. Τι έγινε σφαγή. Ο Κολοκοτρώνης καταγράφει 32.000, άλλοι γράφουν 10.000 μέσα. Τα καταγράφουν όχι σαν ένδειξη, δέστε τι κάναμε, σαν μορφή και ντροπή που τα κάνανε οι οπλαρχηγοί, οι αγράμματοι δικοί μας. Για να μείνουν στην ιστορία, για να μην ξαναγίνουν άλλη φορά. Και έρχονται και το αλλοιώνουν αυτό προς τη δική τους βούληση με την προπαγάνδα της σοφιστίας τους για να πάρουν από τα νέα μυαλά ό,τι ιστορικότητα έχει έτσι ώστε αυτό το παιδί να μην έχει κανένα, καμιά δύναμη αντίστασης γιατί θα έχει θέληση για αντίσταση. Γιατί θέλεις να αντισταθείς μόνο για κάτι που έχει αξία για σένα και είναι ιδανικό και είναι κάτι υπερβατό. Όταν δεν έχεις, εκεί. Γιατί οι χριστιανοί πέφτανε στη φωτιά τους και έγανε στα θηρία και ψέλνανε. Γιατί είχαν ένα όραμα, ναι ή όχι. Είχαν μια βεβαιότητα, είχαν ιδανικά. Γιατί οι σημερινοί χριστιανοί δεν κάνουν τίποτα. Είναι μούγκα στη στρούγκα, άστα βράστα. Ή δεν έχουν όραμα. Αφού τους λέω πολλές φορές κρατώντας πόσοι πιστεύετε στην αιωνία ζωή, τόσοι. Πώς θέλετε να πεθάνετε σήμερα από τον Κύριο, κανείς σηκώνει το χέρι του. Μια φορά στην ομιλία στη Θεσσαλονίκη και παπάς μέσα, τον παπά σου σηκώνει το χέρι. Πάτερ, λέω. Μου λέει τέκνο μου, εγώ είμαι λέει για να προωθώ τους άλλους. David Hunt, ευαγγελικό, στα μεγαλύτερα ονόματα στον ευαγγελικό χώρο στις ΗΠΑ. A woman rides the beast. Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος πήρε την Αγία Γραφή ευαγγελικός. The Roman Catholic Church and the Last Days. Πάρτε το βιβλίο, το διαβάστε, το έχει γράψει πριν από 20 χρόνια και μιλάει για το μυστήριο, για τη Βαβυλώνα. Τη μελέτη που κάνει προηγουμένως έχει γίνει best seller. Απορώ γιατί οι ευαγγελικοί δεν το διαβάζουν, δικός τους είναι. Και δέστε δίπλα εδώ, The Spiegel, Guten Morgen Europa. Και τι έχει εδώ. Υποτίθεται στην Κρήτη, έτσι, της Ευρώπης,
από τον Δία που είχε γίνει τάβρος. Παίρνουν ένα αρχαίο ελληνικό συμβολισμό, αλλά αυτό σύμβολο είναι εδώ. Η γυναίκα υπέβει το θηρίο. Και στο ευρώ έχει βγει και όλα στο πανάλογο. Ναι, για τους μη μοιημένους που δεν είναι μέσα σε μασονικές στοές και σε όλα αυτά, α, είναι η Ευρώπη και ο Δίας. Αλλά για τους μοιημένους, μοίηση τι σημαίνει στον πνευματισμό, στον σκοταδισμό. Λέω κάτι και αυτός που ξέρει πιάνει το σήμα, ενώ ο άλλος νομίζει ότι μιλάω εγώ για το. Και λέω, αχ, τι καλός που είναι. Έτσι. Όταν, ας πούμε, είπε, ήρθε ο Ανδρέας και είπε θα φύγουν οι βάσεις, τον πίστεψε ο λαός. Το 60% ήταν στον δρόμο για τις βάσεις. Η αριστερά και το Πασόκ υποτίθεται. Όταν έκανε τη συμφωνία εκείνη και για τα 5 χρόνια και 17 μήνες, το θα φύγω, έλεγε στους Αμερικανούς, ωραία, γιατί κανείς λαός δεν δέχεται να έχει ξένο στρατό κατοχής ως σύμμαχους. Είσαι σύμμαχος, κάτσε εκεί, ρε φίλε. Α, έχεις αεροπλάνο φως, γιατί δεν έρθεις να μου κατσικωθείς εδώ. Ωραία. Και μετά άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα για να τραβήξουν την προσοχή μακριά από τον κόσμο. Παυλόφια τα ανακλαστικά, σοκ και δέος, ξέρουν πολύ καλά, χρησιμοποιούν την επιστήμη πάρα πολύ καλά. Αποκάλυψη κεφάλαιο 17, εδάφιο 15. Τα ύδατα τα οποία είδες, λέει ο άγγελος τον Ιωάννη, είναι άνθρωποι, λαοί, φυλές, γλώσσες και έθνη. Του τέστην, όπως στην αποκαλυπτική προφητεία μιλάει για νερά, βλέπουν από τα νερά να εξέρχεται ένα θηρίο, σημαίνει αποκατοικημένη περιοχή. Τρία ερωτήματα. Από πού αυτό το θηρίο που βγαίνει από τη γη ανέρχεται, από πού παίρνει τη δύναμή του, πότε την παίρνει τη δύναμή του και πώς αυτή η δύναμη που έχει αυτό το θηρίο που διαβάσαμε στο 13ο κεφάλαιο λαμβάνει. Στο 13ο κεφάλαιο, όπως διάβασε ο Χάρης στο τάφιο 11, λέει και είδα ένα άλλο θηρίο να εξέρχεται από τη γη. Αν λοιπόν οι θάλασσες, τα ύδατα συμβολίζουν κατοικημένη περιοχή, ευρέως γνωστή περιοχή στην ιστορία, όταν ένα θηρίο βγαίνει από τη γη, συμβολίζεται ότι έρχεται από ένα μέρος που δεν είναι κατοικήσιμο, δεν είναι γνωστό μέχρι τότε, δεν είναι στο γνωστό κόσμο. Ωραία. Αυτό το καινούριο θηρίο που μας βγαίνει στην 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη έρχεται σε σημείο της γης, σε μία μη κατοικημένη περιοχή. Ευρέως κατοικημένη, όπως ήταν η Ευρώπη ή η Γεραιά Ήπειρος, η οποία είναι γνωστή. Και είχε δύο κέρατα ως αρνείο. Τι είναι τα δύο κέρατα? Τα δύο κέρατα, γιατί το κέρατο, το κέρας, είχαμε μελετήσει στο Δανιήλ, συμβολίζει δύναμη. Συμβολίζει εξουσία. Τα δύο κέρατα συμβολίζουν τη δύναμη της θρησκευτικής και πολιτικής ελευθερίας που εγγυάται το Σύνταγμα, το Bill of Rights που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λεγόμενο Bill of Rights το 1791, το πρώτο άρθρο, amendment 1, λέει, το Κογκρέσο δεν θα κάνει, δέστε τι, αυτό δεν υπάρχει σε καμιά άλλη νομοθεσία, κανένα νόμο σεβόμενο την εγκαθίδρυση μιας θρησκείας ή την απαγόρευση της ελεύθερης άσκησης αυτής, έτσι, την ελευθερία του λόγου ή του τύπου. Με άλλα λόγια, λέει το Bill of Rights ότι το κράτος δεν μπορεί να επέμβει, να παρέμβει και να σταματήσει την ελεύθερη διακίνηση της θρησκευτικής ελευθερίας και σκέψεις και πράξεις. Ποια είναι η διαφορά? Και εδώ υποτίθεται έχει το Σύνταγμα, αλλά δεν εφαρμόζεται. Γιατί επίσημη θρησκεία είναι ποια? Η Ορθόδοξη. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ, αν βγεις ακόμα και σήμερα, 2019, στην πλατεία Ελευθερία στην Κατρίνη και πεις «Δόξα τω Θεώ, αλληλούια! Αλληλούια, ο Κύριε! Κύριε, δόξα Σίμων, δόξα Σύ!» Θα έρθουν από την πέτρα του Ολύμπου αυτοί με τις άσπρες ποδιές σιγά σιγά, έτσι, θα πούνε, έλα, σώπα, εσύ, σώπα, σώπα. Ο Θεός μου είπε, ναι, αγόρι μου, ο Θεός σου είπε, είμαι γιατρός, γιατρός είσαι, ό,τι θες είσαι. Ναι, είπε ο γιατρός, θα λέμε, ναι, κλακ με το ζουρλωμαδία στο rubber room και τελείωσες. Στην Αμερική, αν θα πάτε και στον δρόμο πεις, praise the Lord, θα ακούσεις δεξιά και αριστερά, αλληλούια, αμήν, go on, brother. Είναι διάχυτο αυτό. Είναι αρκετά μπροστά σε αυτό το πράγμα. Η θρησκευτική λοιπόν και η πολιτική ελευθερία είναι τα δύο κέρατα που βλέπεις στο θηρίο αυτό, γιατί είναι στο κεφάλι. Το κεφάλι σημαίνει σκέψη ο νους που υπάρχει. Ωραία. Και είναι σαν αρνείο. Γιατί εγγυάται θρησκευτική και πολιτική ελευθερία. Βασιλεία χωρίς βασιλιά, μονάρχη, φεουδάρχη, έναν σατράπη και εκκλησία χωρίς πάπα από πάνω, που να μας λέει τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν όμως, προσέξτε λεπτομέρειες, σε σχέση με το θηρίο το άλλο που είδε, που ο δράκοντας δίνει τη Βαβυλώνα, δεν έχει διαδήματα πάνω στα κέρατα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν βγαίνει, αν έρχεται σαν δύναμη, δεν έχει τι? Τη δύναμη αυτή. Η δύναμη αυτή αυξάνει. Δεν έχει την πολιτική, στρατιωτική, οικονομική ή άλλη ποδηγεσία. Το πρώτο θηρίο που είδαμε, που είναι η Βαβυλώνα, ωραία, έχει
Τα διαδήματα είναι πάνω στα κέρατά του. Ένα προσανατολισμό είναι, έχει την εξουσία, ελέγχει τα πάντα. Έχει 7 κεφαλές και 10 κέρατα και 10 διαδήματα πάνω στα κέρατα, μας λέγεται στο 13ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Τα διαδήματα πάντοτε στην απογαλητική προφητεία καταδεικνύουν βασιλική εξουσία ή πολιτική και κοινωνική εξουσία, πάντοτε. Η έλλειψη αυτών δείχνει ελευθερία. Και όταν ιδρύθηκε αυτό το κράτος, ήταν ένα ελεύθερο κράτος πραγματικά. Είναι σύμβολο δύναμης και δείχνουν ότι αυτό το δεύτερο θηρίο, που είναι σαν αρνείο, εκλαμβάνει τη δύναμή του από την πολιτική και θρησκευτική ελευθερία που δίνει και όχι από την επιβολή. Όταν επιβάλλεις κάτι και το επιτάσσεις, το εκμαυλίζεις και το εκφυλίζεις και το καταστρέφεις. 1798. Wow, η ημερομηνία είναι υπέροχη. Γιατί είναι υπέροχη? 1798 επίσημως αναγνωρίζεται, η πρώτη χώρα που αναγνώρισε ο ΜΠΑ ήταν η Γαλλία. 1798 τι έγινε? Ήταν που ο Πάπας πάρθηκε εχμάλωτος και τελείωσαν τα 1260 προφητικά χρόνια που μας λέγεται στο βιβλίο του Δανιήλ και στην Αποκάλυψη. Με την ευκαιρία, το άγαλμα, ποιο άγαλμα είναι στη Νέα Υόρκη? Όχι, δεν είναι της ελευθερίας. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Όχι, 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 όχι. Το άγαλμα αυτό το φτιάχτηκε στη Γαλλία και το έκανε δώρο η γαλλική κυβέρνηση στην αμερικάνικη κυβέρνηση. Και δεν είναι γυναίκα, είναι άντρας αυτό το άγαλμα. Είναι ο Θεός Μήθρα και πάνω που έχει το διάδειγμα έχει το φωτοστέφανο του μυδοπερσιακού θεού Μήθρα. Μπέστε και γκουγκλάρτε. Να βγούνε οι χώξεις να το διαψεύσουν τώρα αμέσως. Εν τω μεταξύ, απλά για να ξέρετε, τώρα δημοσιεύουν πολλά μεγάλα site. Αυτό που πριν από ένα μήνα είχα γράψει που καταδικάστηκε η Μοσάντο για το Roundup για τη γλυφοσάτη με 238 εκατομμύρια δολάρια για έναν κυπουρό που συνηγόρησε τον καρκίνο και έχει άλλες 8.000 περιπτώσεις και όταν το είχα δημοσιεύσει είχαν βγει τότε πάλι αυτά τα καλόπαιδα να γράψουν διαφορά του τσαρλατάνου με τους επιστήμονες και δείξανε πολλές έρευνες και πηγές που δείχνουν ότι το Roundup είναι ασφαλές. Τώρα που καταδικάστηκε, τώρα τι θα πούνε? Είναι ψέμα κι αυτό. Δεν ισχύει. Το δικαστήριο καταδίκασε. Προσέξτε, γιατί ο Πέλεκης έρχεται. Η Δαμόκλειος Πάθη. Η Δαμόκλειος Πάθη, μεταξύ, ήταν από τον Δαμόκλη, που ήταν δούλος του Διονυσίου στις Σιρακούσες, του Σατράπη, και επειδή ήθελε μια ζωή να γίνει και αυτός Σατράπης, κάποια στιγμή τον έβαλε ο Διονύσιος στη θέση και είδε... Έτσι, τι σημαίνει να είναι ένα σπαθί πάνω από το κεφάλι σου, σαν ηγεμόνας, πότε μπορώ να σε κόψω, να εξουργεί και Δαμόκλειο σπάθη. Εγείρεται το 1798, ο Θεός Μήθρα είναι, δεν είναι το άγαλμα της ελευθερίας, ωραία, ο Θεός Ήλιος στη μυδοπερσιακή θρησκεία. Ο ίδιος Θεός Ήλιος στη μυδοπερσιακή θρησκεία έχει τα γενέθλια του 25 Δεκεμβρίου. Οι Γάλλοι όταν το στείλαν ήταν ήδη μες στη Μασονία, ήταν οι Ροβεσπιέρι, όλοι αυτοί, το κλαμπ των Ιακωβίνων, αν μελετήσετε, Jacobin Club, οι οποίοι ήταν οι Σουήτες μεταμφιεσμένοι σε άθεους που κυνηγάγαν τους χριστιανούς και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί υπάρχει αρχή στο τέτοιο. Όταν δεν μπορείς να τους νικήσεις, πας μαζί τους. Δηλαδή, ενώ στο Μεσαίωνα για τόσα 1200 χρόνια σφάζαν τους χριστιανούς, μετά είπανε εξαφανιζόμαστε, παίρνεται ο Πάπας φαινομενικά εχμάλωτος, φαινομενικά, δεν υπάρχει παπισμός και τώρα υπάρχει αθεϊσμός. Και το αθεϊσμός τι κάνει? Ακόμα χειρότερα από ό,τι άλλοι. Οπότε οι άνθρωποι και τον Θεό και τον μη Θεό τα έχουν απειβήσει. Και μετά τι γίνονται? Αναρχικοί. Και είναι ένα νεαρό έθνος. Τρία χαρακτηριστικά. Τόνσεντ, ο νέος κόσμος συγκρινόμενο τον παλιό, η γεραιά Ήπειρος με τη νέα, το μυστήριο of her coming form from a vacancy, το μυστήριο των ΗΠΑ που ήρθε από ένα κενό, σαν ένα σιωπηλό σπόρος αυξήθηκε σε μια αυτοκρατορία. Ο Ράια Σμιθ στον Ντάνιελ, στην έρευνά του που έχει κάνει η Δανιήλ και Αποκάλυψη, γράφει: εγείρεται μέσα από τη σιωπή της γης, προσθέτοντας καθημερινά στη δύναμή του ισχύ και Ρώμη. Και είναι σαν αρνή, γιατί δεν έχει διαδήματα, δεν έχει ακόμα εξουσία και θα φτάσει σε ένα σημείο όπως σήμερα στις μέρες μας, από το 1798, είναι σχετικά πολύ νωρίς, πολύ νέο κράτος. Ούτε 200 χρόνια, να γίνει παγκόσμια δύναμη με επιρροή και επίδραση οικονομική, πολιτική και οτιδήποτε άλλο.
Ποιο κράτος στον κόσμο πληρεί αυτές τις τρεις προϋποθέσεις? Δεν υπάρχει άλλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραία. Είδα άλλο θηρίο ερχόμενο από τη γη, είχε δύο κέρατα ως αρνίο, αλλά μιλούσε σαν δράκος και ασκεί, δέστε το 10ο εδάφιο, 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου στην παρουσία αυτού και κάνει όλους τη γη που κατοικούν στη γη να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, τη Βαβυλώνα, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που η πληγή του θεραπεύτηκε. Η πληγή αυτού του θηρίου που θεραπεύτηκε είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο παπισμός. Και αυτό το θηρίο, αυτή η πολιτική στρατιωτική δύναμη αναγκάζει τους άλλους, τους επιβάλλει να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο. Γι' αυτό όταν μιλάμε για τον χάραγμα του θηρίου, τη σφραγή του θηρίου, ότι θα επιβληθεί νομικά και θα επιβληθεί από μία εξουσία και δύναμη πολιτική και στρατιωτική που έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να το κάνει. Η Ελλάδα δεν την έχει, ούτε η Ρωσία την έχει. Ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο το έχει, ούτε τα Σκόπια το έχουν, ούτε ο Ερντογάν το έχει. Και πραγματώνει, δάφιο 13, κεφάλαιο 13, σημεία και τέρατα, ακόμα και πυρ να κατέβει εξ του ουρανού στην παρουσία των ανθρώπων. Πότε είναι η φορά που κατέβηκε πυρ στον ουρανό? Δύο φορές. Μία στη σκηνή του μαρτυρία με τον Μωυσή και μία με τον προφήτη Ηλία. Και τι σημάδι είναι αυτό? Ότι ο Θεός ρίχνει το πυρ. Οπότε αυτό το θηρίο που είναι και ένα θρησκευτικό χριστιανικό θηρίο, θα κάνει τέτοια σημεία και τέρατα, γιατί να κατέβει φωτιά από τον ουρανό σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Όχι. Φωτιά μπορεί να κατέβει και από τον ουρανό και να μην είναι από τον τρίτο ουρανό, να είναι από το στερέωμα επάνω. Και αξαπατά, μπορούμε να το διαβάσουμε. 13ο κεφάλαιο, δάφιο 13-14, ας το διαβάσουμε. 13ο κεφάλαιο, δάφιο 13-14. Ας το διαβάσει κάποιος. Και έκανα μεγάλα σημεία ώστε έκανε να κατεβαίνει και φωτιά από τον ουρανό στη γη μπροστά στους ανθρώπους και πλανούσε αυτούς που κατοικούσαν επάνω στη γη εξαιτίας των σημείων που του δόθηκαν να κάνει μπροστά στο θηρίο, λέγοντας προς εκείνους που κατοικούσαν επάνω στη γη να κάνουν μια εικόνα στο θηρίο που έχει την πληγή της μάχερας και έζησε. Προσέξτε, αυτή η δύναμη λοιπόν που είναι στην παρουσία του Ρωμαιοκαθολικισμού και εξυπηρετεί τα συμφέροντα, χωρίς να φαίνεται τώρα το πρώτο θηρίο, δηλαδή χωρίς να φαίνεται η Βαβυλώνα ότι είναι από πίσω, είναι backstage, θα δημιουργήσει μια εικόνα του θηρίου. Προσέξτε, αν το πρώτο θηρίο είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ένα θρησκευτικό σύστημα, και αυτή η πολιτικοστρατιωτική οικονομική δύναμη ασκεί και επιβάλλει τα της πίστεως εκεί, θα κάνει μια εικόνα στον τόπο του. Ποια είναι η εικόνα του θηρίου αυτή? Τι είναι η εικόνα του θηρίου? Τι είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι, κοιτάω εδώ πέρα και βλέπω τι? Την εικόνα μου, σωστά. Κάνω κάτι που να μοιάζει με το πρώτο. Άρα θα φτιάξει κάτι που να μοιάζει με ποιο θηρίο? Το πρώτο, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Κατανοητό μέχρι τώρα? Είναι δύσκολο. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι που μοιάζει με το πρώτο. Εκκλησία και πολιτεία, όταν η πολιτική με τη θρησκευτική δύναμη ενώνονται, έχουμε τη μεγαλύτερη ροή, ρεύση, αίματος ποτέ. Όταν το μεσαίωνα η πολιτική εξουσία είναι ποταγμένη στη θρησκευτική, πάνω από 70 εκατομμύρια σφαγιάστηκαν γιατί ήθελαν να είναι και να πιστεύουν και να λατρεύουν το Θεό διαφορετικά. Γι' αυτό σφαγιάστηκαν. Ούτε για τα λεφτά, ούτε για τίποτα. Οπότε η ταξική πάλι και όλα αυτά έχει αλλάξει. Δεν ισχύει. Και αυτό έχει γίνει. Η Εκκλησία και η Πολιτεία ενώνονται για να επιβάλλουν τις θρησκευτικές πρακτικές τους, επειδή η κοινωνία ανομεί και αθετεί τον νόμο του Θεού και γίνεται πιο αμαρτωλή και πιο εκφυλισμένη και πιο διεφθαρμένη. Οπότε πρέπει να γυρίσουμε πίσω και πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά. Και η Αγία Γραφή, το ερώτημα είναι αν δίνει καμιά ένδειξη για γεγονότα στις έσχατες ημέρες για να μας φωτίσει για αυτή την ανίερη συμμαχία. Προσέξτε, στην Αποκάλυψη 18ο κεφάλαιο εδάφιο 5 μας λέγεται «Οι αμαρτίες της για τη Βαβυλώνα φτάσαν στον ουρανό, εξέλθεται από αυτήν ο λαός μας». Στο ίδιο κεφάλαιο εδάφιο 7 λέει ότι έζησε με χλειδί αυτή η πόρνη που υπέβει το θηρίο που είναι η Βαβυλώνα. Και στο 18ο κεφάλαιο εδάφιο 8, στο αμέσως επόμενο, βιώνει και βιώνονται φυσικές καταστροφές. Είναι οι πληγές, οι τελευταίες που μας λέει στην Αποκάλυψη, πρόκειται να πέσουν σε αυτούς που θα πάρουν το χάραγμα του θηρίου. Πέφτουν οι κρίσεις του Θεού επάνω της και τα πλούτη που έχει η Βαβυλώνα εξαφανίζονται. Θα πω κάτι χωρίς να πω όνομα.
Ελπίζω η Χριστίνα εκεί καταλαβαίνει στην Κύπρο που είναι. Στην τελευταία μου ομιλία τώρα που ήμουν εκεί πέρα, ήρθε μια ύπαρξη, καλή της ώρα, ίσως παρακολουθεί, η οποία είχε μια περίοπτη θέση μέσα στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό του κράτους αυτού, περίοπτη θέση, ήταν τόσο σημαντική η θέση και νομίζω που υπέγραφε, όχι απλά χαρτιά, για να μπορέσουν κάποιοι να πάρουν τη δικαιοδοσία για να κάνουν κάποιες πανάκριβες θεραπείες που δεν μπορούσε η κυπριακή κυβέρνηση να είναι στο εξωτερικό. Άρα η θέση ήταν θέση κλειδί. Και μετέφερε, έτσι ακριβώς το μεταφέρω, με παγωμένο αίμα ότι διαπίστωσε ότι όλα τα λεφτά, οι επιδοτήσεις, είπατε σαρμοστίες και τι θέλουν, που ερχόταν στο κράτος της, έπρεπε να απορροφηθούν και ό,τι δεν απορροφούτο επέστρεφε στην πηγή του από εκεί που ήρθε ο κορβανάς αυτός, που η πηγή ήταν το Βατικανό. Και έμεινε σύξυλη ότι πληρωνόταν από το Βατικανό για να γίνονται ό,τι γινόταν μέσα στην κυβέρνησή της, μέσα στο κράτος της, για την υγεία και κατ' επέκταση και για την παιδεία, και αυτά επιστρέφανε πίσω και άλλα πολλά που δεν είναι επί του παρόντος. Έχει αρκετό πλούτο, όλο τον πλούτο. Το χρυσάφι όλο είναι στις τράπεζες του Βατικανού. Ωραία. Αλλά τα πλούτη της μας λέγεται στην Αποκάλυψη, στο τέλος δεν γίνουν τίποτα. Ο Ιάκωβος λέει τα πλούτη σας γίνανε σκολικόβρητα, ο χρυσός, το χρυσάφι είναι κάτι που δεν χαλάει. Κι όμως γίνεται σκολικόβρητο, λέει. Θα χαθεί. Γι' αυτό μιλάω και λέω, επενδύουμε εκεί που πρέπει να επενδύσουμε. Novus ordo seclorum. Ξέρετε που είναι γραμμένο αυτό? Στο πίσω μέρος του δολαρίου πάνω, εκεί που έχει την πυραμίδα με τα 13 σκαλοπάτια. Που σημαίνει η ανακήρυξη της νέας τάξης πραγμάτων. Και πάνω έχει μια ημερομηνία στα λατινικά, 1η Μαΐου του 1776. Η εργατική πρωτομαγιά που οι κομμουνιστές είχαν δεν είναι εργατική πρωτομαγιά, είναι η μέρα που ιδρύθηκαν οι Ιλουμινάτοι στη Βαβαρία με τον Άνταμ Βάισχαουπτ, και αυτό είναι γραμμένο στο αμερικάνικο δολάριο και δεν είναι καθόλου συνωμοσιολογία. Το παραδέχονται ανοιχτά πλέον. 13 βαθμοί οι διατάξεις που έχουν στις μασονικές στοές κλπ. Επάνω έχει το υπερόπτη, το μάτι του παντογνώστη Θεού που λένε είναι ο Θεός, δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός Όσυρης είναι, το Αιγυπτιακό Θεός που είναι το μάτι του Σατανά. Έχετε δει ποτέ η Αγία Γραφή να λέει ο Θεός έχει ένα μάτι έτσι και κοιτάει τον κόσμο? Είναι κύκλοπας. Λένε το άστρο του Δαβίδ. Το έχετε ακούσει? Η σημαία η εβραϊκή που έχουν το άστρο. Πώς στην Αγία Γραφή λέει ότι είχε άστρο Δαβίδ? Το οποίο βάζει μετά το Τρίτο Ράιχ εδώ πέρα. Η σβάστικα που το Τρίτο Ράιχ που έχει ένα σταυρός που δεν είναι. Ξέρετε από πού το πήρανε? Είναι σανσκριτικό. Είναι σανσκριτική λέξη που σημαίνει για το φως το ζωοδότη. Είναι Ινδουιστική, από την Ινδία το πήρε. Και αν είναι ο σταυρός που λέμε αγγελωτός, είναι αριστερόστροφος και είναι κόκκινο χρώμα, διάλεξαν οι Γερμανοί όπως οι κομμουνιστές. Και αν είναι αριστερόστροφος δείχνει ζωοδότη, αν είναι δεξιόστροφος δείχνει και. Τέλος πάντων. Σκοπεύω να γράψω ένα βιβλίο και για όλα αυτά κάποια άλλη στιγμή. Ποιοι είναι κάποιοι από τους ανθρώπους που έχουν εγκολπώσει τη νέα τάξη πραγμάτων που είναι πολύ παλιά, γιατί είχαμε κάνει μελέτη γι' αυτό, ξεκινάει από τη Βαβέλ, όταν φτιάξαν τον πύργο της Βαβέλ, από εκεί ξεκίνησε η νέα τάξη πραγμάτων. Και στην Ευρώπη, στο κτίριο της Ευρώπης, το είχαμε δείξει πως είναι ένα μισοτελειωμένο κτίριο όπως ο πύργος της Βαβέλ, και από κάτω γράφουνε αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε, θα το φτιάξουνε. Αγρόνι γοράζεται. Εγώ το λέω, αν θα έρθεις με το Θεό θα έχεις όλο τον κόσμο απέναντι. Αν θα πας με τον κόσμο θα έχεις το Θεό, αλλά και με τους δυο μαζί δεν μπορείς να είσαι. Προτείνω λοιπόν και προτρέπω όσοι έχουν ελβετικά διαβατήρια να τα αλλάξουν, γιατί θα είναι η πρώτη χώρα που θα χαθεί. Ελβετία δεν υπάρχει. Ή κάντε το ελληνικό ή κάντε το Obamgangnam style. Μην το κρατάτε έτσι. Είστε ουδέτεροι, ανοργασμικοί, ατελέσφοροι, ανεκδίγητοι, ανέραστοι, με την αρχαία λέγεται. Ο Albert Einstein είχε πει, η επιθυμία της ανθρωπότητας για ειρήνη μπορεί να συνειδητοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί μόνο με τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Ο θείος Αλβέρτος. Winston Churchill είχε μεγάλη συνεισφορά στα Δεκεμβριανά και στον εμφύλιο πόλεμο ως ηγέτης της Μεγάλης Βρετανίας. Με την ευκαιρία, η λέξη υπουργός σημαίνει υπηρέτης στα αρχαία ελληνικά. Πρωθυπουργός, ξέρετε τι σημαίνει? Ο πρώτος των υπηρετών. Αν λοιπόν ο σημερινός πρωθυπουργός ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος σας δίνει σαν σημείο ότι είναι ο πρώτος από τους υπηρέτες, να τον ψηφίσω με χέρια και με πόδια. Εγώ προτιμώ μαυρογιαλούρο πάντως, είναι πιο νόμιμο αυτό. Ωραία. Η δημιουργία μιας
εξουσιαστικής παγκόσμιας τάξης είναι ο έσχατος σκοπός για τον οποίο εμείς πρέπει να αγωνιστούμε. Δύο παγκοσμίους πολέμους κάνανε, αιματοκύλησαν τον κόσμο. Charles de Gaulle, το μεγάλο όνομα στη Γαλλία. Τα έθνη πρέπει να ενωθούν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση, αλλιώς θα χαθούμε. Ξέραν πολύ καλά. Πατ Ρόμπερσον, μεγάλο όνομα και αυτό στον ευαγγελικό χώρο. The New World Order, it will change the way you think. Αυτό είναι το βιβλίο, το front cover που έχει. Time, δέστε τώρα, πήρε λίγο καιρό το βρω. Πρωτοσέλιδο στο Time. Τώρα δεν είναι οι χώξεις είπαν κάτι, το Time το λέει. How Reagan and the Pope, πώς ο Reagan και ο Πάπας, conspired, συνωμότησαν, Holy Alliance, σε ιερή συμμαχία, να βοηθήσουν το κίνημα της αλληλεγγύης του Λεχ Βαλέσα για να επιταχύνουν the damage of communism, να ρίξουν τον κομμουνισμό, που οι ίδιοι τους τον κάνανε. Τον φτιάξανε με να δημιουργήσουν ένα μέρος. Ερώτηση. Πέστε μου, είναι μεγάλη ανατριχίλα, σε ποιες χώρες ως επιτοπλίστων στην Ευρώπη εφαρμόστηκε το κομμουνιστικό καθεστώς, εκτός στην Ελλάδα. Σε χώρες που είχαν θρησκευμα τι, χριστιανό, ορθόδοξο. Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Και τι έκανε ο κομμουνισμός, αθεϊσμός, πήρε τι από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, την πίστη, τελείως, έστω, δεν θα πάμε να σωστή, αυτή την πίστη που είχαν, πιστεύω σε ένα Θεό, την ισοπαίδωσε. Και αφού έκανε το έργο του 70 χρόνια, μετά τι έκανε, οπ, στρίβει δια του Αραβόνος. Και τώρα τι είναι τα πρώην ανατολικά μπλοκ, το χαμετυπίο της Ευρώπης. Χωρίς ήθος, χωρίς καμία αξία. Και η Ιταλική μαφία όταν σκοτώνει, η Καμόρα, η Κόζα Νόστρα, έχει έναν κώδικα διοντολογίας. Δηλαδή αν είσαι στην εκκλησία, δεν θα σε μπαίνει στην εκκλησία να σε πυροβολήσει. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Μπαίνουν και σε πυροβολούν εκεί που είσαι. Ωραία. Στο time είναι γραμμένο αυτό. Wow, τώρα είμαστε εδώ χοντρά παιχνίδια. Εδώ οι πατάτες να κάτσουν στην άκρη, δεν είναι για την Ευρωκοπίου. The Keys of This Blood, όσοι ξέρετε αγγλικά πάρτε το, υπάρχει το βιβλίο. Είναι μόνο 850 σελίδες, γραμμένο από ποιον, Malachim Martin. Γκουγκλάρετε μια και η μελέτη σας είναι ποιος ήταν αυτός. Αυτός ήταν μέσα στο κονκλάβιο του Βατικανού, Ισουίτης, ήταν δίπλα στον Πάπα, το δεξί χέρι, ήταν ο εκπρόσωπος του Βατικανού των Ισουητών στον Πάπα. Δηλαδή και γράφει το βιβλίο. Όταν γράφει αυτός, σημαίνει γράφει και μάλιστα δεν μασάνε ούτε από δικαστικά τέτοια, ούτε να κινηθούν εισαγγελείς, δεν κινείται τίποτα. Οι εισαγγελείς εδώ στην Ελλάδα λέει άνθρακες στο χρυσάφι για την Οβάρτης, τελικά δεν βρίσκουν τίποτα. Ούτε για το βατοπέδι βρήκαν τίποτα. Ρε παιδί μου, τι βατή αυτό. Και τα κλειδιά αυτού του αίματος. Το είχα διαβάσει το βιβλίο το 1998. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, εναντίον της Ρωσίας και η Δύση για τον ελέγχο, δέστε τι, The New World Order. Και κάτω γράφει, Best Selling Author of the Jesuits, ο πιο καλοπληρωμένος, ο πιο πολύ... best-selling, ο Λιακόπουλος της Ελλάδας, θα το πω έτσι, των Ισουητών και η τελική, έτσι, the final conclave, το τελικό κονκλάβιο. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο, αν διαβάσετε, περιγράφει ο Malachim Martin το ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα με εντολές από το Βατικανό να κάνει αυτό που κάνει υπό την καθοδήγηση που σπούδασε ο Ανδρέας Παπανδρέου και την περίοδο της Χούντας που έκανε αγώνα ενάντια στη Χούντα. Στην Αμερική. Δηλαδή, ο Ανδρέας έκανε αγώνα αντιαμερικάνικο στην Αμερική που ήταν αμερικανοκίνητη χούντα. Παιδιά, εγώ έχω 4 πόδια και 7 χέρια. Έτσι, και δεν με λένε Κώστα Μουρούτη. Δεν έχω και πτυχία και είμαι ο παπάς ο παχής. Διαβάστε το βιβλίο και θα τρομάξετε τι γράφει. Και είναι από το στόμα του λύκου. Εδώ δεν είναι κάποιος Λιακόπουλος, κάποιος, πώς θέλω τον άλλον που πουλάει. Βελόπουλος και άλλος Όπουλος. Εδώ μιλούσε ο Malachim Martin. Δίπλα από τον Πάπα ήταν. Το οποίο σημαίνει έχει τη σφραγίδα του Βατικανού αυτό. Και δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν μπορεί κανείς να τους κάνει. Πιάσαν καρδιναλίους που έχουν βιάσει παιδιά. Παιδόφιλος πληρώνει το πρόστιμο, τελείωσε. Τελείωσε η υπόθεση. Με συνοπτικές διαδικασίες. Δίπλα ο Ρόναλντ Ρίγκαν εδώ δεν φαίνεται. Είχε δηλώσει ο Σίνιορ, είχε δηλώσει. Το μόνο που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να δεχτεί τη νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια κρίση. Αυτή η κρίση έγινε, ωραία,
Και επιμέρους τώρα τι κάνουν, κάνουμε μετασεισμικές δονήσεις σε επιμέρους οικονομικές πολιτικές κρίσεις στα μικρά κρατήδια, στη λάσπη που είμαστε εμείς, σύμφωνα του βιβλίου του Δανίλη, κάτω στα πόδια. Έλεγα και στο φίλο το Χάρη ότι η πολιτική, οι εκλογές, είναι ο βούρκος που είναι το τέλειο περιβάλλον να αναδειχθούν τα σκουλίκια. Έτσι. Οπότε όσοι ασχολούνται με αυτή την πολιτική είναι μέσα στο βούρκο και θα ανδείξουν σκουλίκια. Και τα σκουλίκια μόνο έρπονται, ξέρεις, δεν μπορεί να πετάξει το σκουλίκι, δεν είναι υπτάμενο σκουλίκι. Και φυσικά αυτό σπούδασε στο Georgetown University, ο καθηγητής, ο μεντοράς του είναι αυτός που έγραψε ένα πολύ τραγωδία και ελπίδα που έγραψε, που είναι Πανεπιστήμιο Ισουητών το Georgetown University, που σπούδασε ο Bill Clinton και είχε γράψει ο μέντορας εκείνο το βιβλίο «Τραγωδία και ελπίδα» 700 σελίδες ότι δεν γίνονται λάθη στην πολιτική και τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη και όταν κάτι φαίνεται ότι έγινε κατά τύχη δεν είναι ποτέ κατά τύχη και ότι όλη η πολιτική με όμικρον γιώτα και ήττα ελέγχονται από μια παγκόσμια ελίτ που εγώ είμαι μέλος της. Και δηλώνει ότι είναι Ισουήτης. Δηλαδή, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Georgetown University, που είναι μέντορα στον Κλίνο, λέει: «Εγώ είμαι Ισουήτης και όλοι οι πολιτικοί ελέγχονται από μια παγκόσμια ελίτ που εγώ είμαι μέλος της». Δηλαδή, τι να εννοεί τώρα, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πώς είπαν, έδειξε κάτι χαζάκι που κάνουν ερωτήσεις σε κάποιους να πάρουν το δώρο, ότι παίρνουν τα λεφτά αυτά που κάτω, και τους κάνουν κάτι ερωτήσεις που θα έπρεπε ακόμα και το σκυλί μου να τις απαντήσει, και ο άλλος ξύνει το κεφάλι του, δεν ξέρει. Γιατί πας, ρε φίλε, αφού δεν ξέρεις, πας να γίνεις ρεντίκολο. Την άλλη μέσα στο μπουζουκομάγαζο στην παραλλαγή του ρωτάνε «Εσείς για το μνημόνιο τι έχετε να πείτε» και δεν είμαστε γιατί. Α, ποιο. Τι είναι αυτό. Είναι αυτό που λένε όπως η Τρόικα. Ποιο βουνό να βγει αυτή με το 12ποντο. Τι με λες τώρα, πλάκα με κάνεις. Ναι, θα βρεθεί. Το θα το σπήραν και δεν φύτρωσε. Θα έλεγε και ο Ανδρέας. Προσέξτε τώρα. Μια πνευματική διολίσθηση εκφυλισμός. Φυσικές καταστροφές. Όταν βγήκαν τα τσουνάμι και αυτά, πολλοί βγήκαν και είπανε «Ο Θεός, γιατί Σόδωμα και Γόμορα» και το είπανε. Όταν το AIDS πρωτοεμφανίστηκε, ξέρετε, είχαν πει πολλοί χριστιανοί, ειδικά από την Αμερική. Είναι η τιμωρία του Θεού στην ομοφυλοφιλία, μέχρι που γεννιόντουσαν παιδιά με το τέτοιο και τότε δεν μπορούσαν. Τότε λέγανε «Αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα». Θα σας πω σε κάτι άλλο. Αμαρτίες των παιδιών θα τυραννίσουν και τους γονείς και τους τυραννάν. Τώρα είναι αμφίδρομη σχέση. Κοινωνικό χάος και οικονομικές δυσκολίες οδηγούν σε αυτήν την ένωση θρησκείας και πολιτείας. Πολύ όμορφα δομημένα η προπαγάνδα είναι στημένη τόσο έντεχνα που δεν θα σηκωθεί ρουθούνι. Και ο διάβολος παίρνει το πλεοπροβάδισμα σε αυτή την κατάσταση με το να εισάγεται μια ψευδή θρησκευτική αναζωπήρωση και μεταρρύθμιση. Φέρνοντας αυτό που λέμε, που ξεκίνησε από την Καθολική Εκκλησία μετά το Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού, το χαρισματικό κίνημα, το κίνημα της Πεντηκοστής, όχι της βιβλικής Πεντηκοστής, της Πεντηκοστής τύπου και χτυπιό, μη γελάτε καθόλου, τα κάνουν η ευλογία του Τορόντο που ξεκίνησε, αυτό κάνουν. Δεν θα πω για κάτι Μπένι Χιλ, όχι τον Μπένι Χιλ, ο Μπένι Χιλ μια χαρά την είναι. Τον άλλο τον Μπένι Χιλ, πάρε το Άγιο Πνεύμα. Μιλάμε για εκκλησίες που βλέπετε εκατοντάδες χιλιάδες. Να σας δείξω στην Αφρική, υποτίθεται προφήτες που λένε σκότωσα τον Σατανά, έκανα εκείνο, μέχρι ότι ανέστησε πρόσφατα και ένας νεκρό μες στο φέρετρο, φυσικά ήταν fake, και άλλα πολλά. Γιατί μας λέγεται στην Αποκάλυψη ότι αυτή η δύναμη στην Αμερική με την εικόνα του θηρίου, η εικόνα του θηρίου είναι ένα ψεύτικο χριστιανικό σύστημα, υποτίθεται προτεσταντικό, αλλά είναι γιαλατζή, κάνει σημεία και τέρατα μέχρι και πυρ να κατέβει από τον ουρανό για να πλανήσει αυτούς που είναι εκεί, έτσι ώστε να πάρουν το χάραγμα του θηρίου. Και αυτή η δύναμη θα ενωθεί με την άλλη. Υπάρχει μια κυρία που σέβομαι πολύ, δεν ζει πλέον, λέγεται Ellen White, που είχε γράψει στο βιβλίο της «Η Μεγάλη Διαμάχη», ακούστε τι είχε γράψει αυτή η γυναίκα, ότι όταν ο λάθος, ο ψεύτικος προτεσταντισμός από την Αμερική απλώσει το χέρι πάνω από την Άβυσσο να το ενώσει σε συμμαχία με τον καθολικισμό, τότε θα ξέρουμε ότι ο καιρός είναι κοντά. Αυτό έχει ήδη γίνει. Και πλανά όσους είναι στη γη επάνω. Όλους τα οποία τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, γιατί παίρνουν το χάραγμα του θηρίου. Ωραία. Και αν απλά γκουγκλάρετε θα δείτε τι γίνεται στον, όχι μόνο διαμαρτυρόμενο, και στον καθολικό. Και στο, οι παπαροκάδες που βγήκαν ακόμα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν μια εκτροπή από το mainstream της Ορθοδοξίας. Ναι ή όχι. Ο Παπασούζας, οι ταινίες τότε που γελάγαμε, που προετοιμάζουν για να φύγουμε μακριά. Και γι' αυτό όταν έφτασε
ο Μητροπολίτης Αττικής τότε που πιάστηκε με ένα δισεκατομμύριο και που ήταν ομοφιλοφιλικά τέτοια, δεν κουνήθηκε φίλο, έγινε τίποτα. Το, τι το έκανε η Ιερά Σύνοδος, τον έβαλε σε μοναστήρι. Ο Άγιος Πρεβέζης. Ο Άγιος Πρεβέζης, ναι, ο τέτοιος, ναι. Η ταινία του Κολάτου τότε που είχε γίνει. Και τι έγινε, θορυβήθηκε. Παυλόφια τα ανακλαστικά. Χτυπάμε, δημιουργώ τέτοιο και μετά ακούγεται διαχειμένη σύναψη. Παπαδαριό. Είναι το ένα, είναι το άλλο. Και ο κόσμος φεύγει μακριά, δημιουργείται μια απέχθεια. Και αυτό χαίρεται. Ο Λύκος στην Αντάρα χαίρεται. 16ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Είναι πνεύματα δαιμόνων, μιλάει για αυτούς. Που πραγματώνουν σημεία και τέρατα στους βασιλείς της γης και σε όλο τον κόσμο και τους μαζεύουν για τη μεγάλη και επιφανή μάχη του Αρμαγεδόν. Από τη λέξη κοιλάδα τη Χαρμαγκέντον, από την κοιλάδα τη Μεγιδό. Ωραία. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 7, επί του όρους ομιλία, από το στόμα του ίδιου του Θεανθρώπου. Όχι όποιος λέει Κύριε, Κύριε, θα εισέλθει στη βασιλεία, αλλά ο πράττον το θέλημα του πατρός μου. Πολλοί θα πούνε εκείνη τη μέρα Κύριε, Κύριε, δεν είναι μουσουλμάνοι αυτοί, δεν είναι δολολάτρες, είναι χριστιανοί. Στο όνομά σου δεν κάναμε θαύματα, δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε ομιλίες. 47.000 ομιλίες για τη βίγκαν τη διατροφή. Νησάφι. Πες κάτι και κάτι άλλο, άντε. Δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Δεν βγάλαμε δαιμόνια. Το ότι κάποιος θεραπεύει κάποιον δεν μου λέει τίποτα. Με τη δύναμη του Θεού και ο σατανάς με τη δύναμη του Θεού κάνει κάτι. Τότε θα τους πω. 23ο εδάφιο, 7ο κεφάλαιο. Δεν σας γνωρίζω. Ποτέ μου δεν σας γνώρισε. Υπάγεται από μου η εργαζόμενη την ανομία. Εργάζεστε την ανομία, ενώ νομίζετε ότι είστε νόμιμοι. Και φυσικά οι λαοθάλασσες πληθώνουν. Και όπου υπάρχει πολλής κόσμος, πληθώρα κόσμου, είναι αγελαίο το ήθος. Είναι η κοινωνία και η αντίληψη της αγέλης, της μάζας, η μαζοποίηση. Γιατί εδώ μέσα λειτουργεί το συνέστημα αστικτοδός και όχι η λογική κρίση. Γι' αυτό και φωνάζουν. Γι' αυτό και λέω, γιατί φωνάζετε για τη Μακεδονία? Όχι. Μπορείτε στις εκλογές που έρχονται να ανοίξουν τις εκλογές το πρωί και μέχρι το βράδυ που θα πάνε να μην πατήσει άνθρωπος. Εκεί να δείτε γούστα. Εκεί να δεις πώς τους γλεντάς. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει παιδεία να έχει ο Έλληνας και να είναι σκεπτόμενος ο καθένας αυτός και όχι μάζα. Και τους εννοούν μπάζα που έλεγε ο Άιμνησος ο ψάλτης. Wow, τώρα εδώ ποιος μιλάει, Charles Colson, ας το παγώσουν οι Ευαγγελικοί, και Richard John Neuhaus. Wow, Ευαγγελικοί και Καθολικοί, toward the common mission together, μαζί για μια κοινή αποστολή, ενωμένοι. Μα οι Ευαγγελικοί, εγώ γνώριζα, είναι Προτεστάντες, έχουν διαφοροποιηθεί από τον Καθολικισμό, γιατί είναι αιρετικοί θεωρούνταν για τους Ορθόδοξους, γιατί μαζί ενωμένοι τάχα. Γιατί ισχύει εν τη ενώση. Ναι, μόνο που δεν είστε Σπαρτιάτες, ούτε πάτε για Θερμοπύλες, για κάπου αλλού πάτε. 1986, αυτή είναι η μέρα, σημείο καμπής, 28 Οκτωβρίου με την ευκαιρία, η εθνική μας εορτή, δεν θα είναι. Ξέρετε, έδωσε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, αν δεν κάνω λάθος, όχι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, αρχηγός έδωσε εντολή στα ΟΗΚ, την 25η Μαρτίου τώρα, να μην μπουν κανένα σύνθημα στην παρέλαση, γιατί θα έχουν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Οι ΟΗΚΑΔΕΣ δεν θα πουν τίποτα. Και αν οι ΟΗΚΑΔΕΣ δεν πουν τώρα τίποτα, καλύτερα να ξυλώσουν και τα ΟΗΚ και να πάνε να γίνουν ταβρενιάριδες ή κάτι άλλο. Γιατί η πίστη στη σημαία προπορεύεται από την υπακοή στους ανωτέρους. Η πίστη στα σημαία είναι. Όπως το άρθρο 120, η παράγραφος 2 λέει, η πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό, η φιλοπατρία, η αφοσίωση στην πατρίδα και στη δημοκρατία, αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση του κάθε Έλληνα. Η πίστη στο Σύνταγμα και η αφιέρωση, αφοσίωση στην πατρίδα και στη δημοκρατία. Και μετά έρχεται το παράγραφος 4 στο άρθρο 120, ότι η τήρηση και η φύλαξη του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να το υπερασπίζουν με κάθε μέσο όταν αυτό καταλύεται δια της βίας. Εδώ βλέπετε τον τότε δικό μας αρχιτσομπάνι ή αρχιεπίσκοπο, επιμένας είναι, τον Πάπα, καθολική. Ο Δαλάη Λάμα, ο Θεός επί της γης, και δίπλα φωτογραφία δεν πιάνει, είναι άλλος. Είναι όλοι εδώ πέρα μαζεμένοι και ήταν στο Ασίσι η πρώτη συνάντηση του World Council of Churches, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που την έδρα του τώρα την έχει στη Γενέβη, επίσημα, ανεπίσημα είναι στο Βατικανό, με επόπτη από πάνω την Καθολική Εκκλησία, για να είμαστε όλοι ένα.
και όποιος φέρνει αποσχιστικές τάσεις θεωρείται αιρετικός. Και σύμφωνα με τη δογματική της Καθολικής Εκκλησίας, η χειρότερη αμαρτία είναι η αίρεση που τιμωρείται με κατάσχεση περιουσίας πρώτον και με θάνατο δεύτερον. Και οι πολιτικές ελευθερίες που με τόσο αίμα που χύθηκε κερδίθηκαν, τις παραδίδουμε πίσω έτσι στο όνομα της ασφάλειας και της ηχείας. Και όπως το έχω πει, όταν ένας άνθρωπος ή λαός είναι διθυμένος να θυσιάσει την ελευθερία του για την ασφάλεια και την ειρήνη του, ούτε άξιος ασφάλειας, ούτε ελευθερίας είναι. Δούλος είναι. Αυτός ήταν ο Πάπας ο Βενέδικτος ή αλλιώς ο καρδινάλιος Ράτσιγκα, 2005, Church Reunification, η επανένωση της Εκκλησίας. Μόνο η ενότητα είναι τόσο ορατή και τόσο αλάνθαστη που μπορεί να γίνει πραγματικός σκοπός μας. Έγραψε και ζωοδόγο και εύκαμπτες σε μη σοβαρά πράγματα αλλοιώσεις παρά το θέμα της πίστης. Δηλαδή η πίστη, οι διαφορές στην πίστη είναι εύκαμπτα πράγματα, ευλίγιστα. Δηλαδή, πώς λένε οι πολιτικοί μας, για να γίνεις σωστός πολιτικός πρέπει να έχεις μια καλή ευκαμψία στη σπονδυλική στήλη. Αν η σπονδυλική σου στήλη είναι εύκαμπτη σαν ελουροειδές ή δεν ξέρω εγώ τίποτα άλλο, είσαι μια χαρά. Γι' αυτό και ο ποιητής είπα σταθερά και σίγουρα πάω πάντα με κοινούν πονικά. Έτσι. Και απαιτείται concrete gestures, συγκεκριμένες συμπαγείς χειρονομίες that penetrate spirit, που διατρυπούν τα πνεύματα and move conscience και μετακινούν τις συνειδήσεις. Αν μετακινηθεί η συνείδησή μου από αυτό που είμαι και διαπεράσει το πνεύμα, κάποιο άλλο πνεύμα με διαπερνάει. Και εδώ φυσικά, 2006, 20 Ιουλίου, μεθοδιστές, λουθυρανοί, καθολικοί, οικουμενικό βήμα, υπογράφουν κονκορντάτος, το οποίο είναι, αφήστε τα στην άκρη. Peace and unity, ειρήνη και ενότητα και αγάπη. Γιατί πάμε κατά διαόλου. Για να γυρίσουμε στο Θεό πίσω, ας ενωθούμε. Και εκεί στέκονται κάποιοι λίγοι. Θυμάστε, σε όλο το Ισραήλ ένας προφήτης Ηλίας ήταν 3,5 χρόνια, γιατί είπε δεν θα βρέξει. Στην αρχή είπαν δεν θα βρέξει τώρα, και δεν βρέξει και δεν θα φτιάξει. Και μετά περνάει ο πρώτος μήνας, είναι καλοκαίρι. Μετά πάμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, δεν βρέχει. Νοέμβρη, Δεκέμβρη, δεν βρέχει. Λέει ο βασιλιάς Αχάς, αυτός ο αλήτης, αυτός ο περεκεντές, ο τσαρλατάνος, ο απατεώνας, ούτε πτυχαίνει, αυτός ο Ηλίας, αυτός το είπε. Βασιλιά μου, δεν γίνεται, ας φωνάξουμε τους προφήτες του Βαάλ να προσευχηθούν. Προφητεύουν αυτοί, χτυπιούνται εκεί, γίνονται φραπές, δεν γίνονται, λάτε γίνονται, φρεντουτσίνο, δεν τρέχει. Περνάει ο πρώτος ο χρόνος, περνάει ο δεύτερος, φτάσαν σε σημείο να μην έχει τίποτα να πιούν τα ζώα, να είναι κρανίου τόπος, και ο Ηλίας που ήταν κρυμμένος, κανείς στο Ισραήλ δεν υπήρχε. Αλλά η χείρα έξω. Και όταν ο Χριστός το είπε στους Εβραίους, θύμωσαν οι Εβραίοι. Δηλαδή τους είπε, σε όλο το Ισραήλ δεν βρέθηκε ούτε ένας να φιλοξενήσει τον προφήτη Ηλία. Δοσύλλογοι όλοι ήτανε. Κουκουλοφόροι. Κουκουλοφόροι, ξέρετε τι κάνουν στον μπλόκο της κοκκινιάς. Έλληνες ήταν και δείχνανε. Αυτόν. Γι' αυτό και με τις κουκούλες έχω θέμα. Επαναστάτης που δεν δείχνει το πρόσωπό του, δεν είναι επαναστάτης. Οι επαναστάτες των ΜΜΕ που με κουκούλες ή με καρικατούρες κρύβονται και γράφουν τι γράφουν ή λένε τι λένε, δεν είναι επαναστάτες. Πυθύνια όργανα του συστήματος. Αυτοί ενώθηκαν και ο Ηλίας ήταν μόνος. Και όταν βρέθηκε με τον βασιλιά Αχάβ, του είπε «Εσύ αναστατώνεις όλο το λαό». Ένας ήταν και ήταν αρκετός. Γι' αυτό σας είπα, ο Θεός χρειάζεται έναν. Ένα σε κάθε τόπο. Του φτάνει. Wow, δέστε τι φυλάει εδώ ο Πάπας, ξέρετε τι είναι αυτό. Το Κοράνι. Αυτό είναι το Κοράνι, βεβαίως είναι το Κοράνι. Και εδώ αυτοί όλοι ξέρετε ποιοι είναι. Είναι στο Βατικανό, ντυμένοι όλοι στα μαύρα. Πρέπει να το είναι έτσι ο κώδικας. Μόνο στα άσπρα ο Πάπας. Και είναι η Trilateral Commission, τα μέλη της Τριμερής Επιτροπής, που η Τριμερής Επιτροπή είναι ό,τι είναι το Συμβούλιο για τις Ξένες Υπόσεις, το Council for Foreign Relations στην Αμερική, είναι το αντίστοιχο. Είναι ο Σύνδεσμος Bilderberger. Και άλλοι όλοι, πολύ όλοι στο Βατικανό και φωτογραφίζονται. Δεν κρύβονται πλέον. Σου λένε, να ποιος είναι το αφεντικό μας. Να, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε όλοι εδώ. Έτσι λέγεται Τριμερής. Και εδώ μέσα, θυμάμαι πριν από χρόνια, στο κέντρο ερευνών που δεν εργάστηκα ποτέ, που μάλλον μην είναι χάρη θα πάμε άμα να επισκεφτούμε, ήταν Κυριακή μεσημέρι, είχαμε shutdown site, περίοδο, ο επιταχυτής δεν δούλευε, δεν τρέχει πείραμα, το οποίο σημαίνει δεν είχε πολύ κόσμο μέσα, Κυριακή, και μας παίρνουν την Παρασκευή από τη διεύθυνση επάνω,
ο διευθυντής, δεν θα πω το όνομά, το οποίο συνέταξε και συστατική επιστολή σε μένα για να σπουδάσω θεολογία όταν ήθελα, που ποτέ δεν εργάστηκα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Και δίνει εντολή στο προσωπικό ασφαλείας που ήμασταν εμείς, ότι 12 ώρα το μεσημέρι μέχρι 5 θα έρθουν περίπου 70 αυτοκίνητα, θα ανοίξετε το Herzl, το auditorium που είχε εκεί για τις διαλέξεις που κάνανε οι επιστήμονες, και κλεισμένων των θυρών θα μπουν μέσα να μιλήσουν. Εντάξει, εκτελείς προθήμωση, άφα τελείς. Και αρχίζουν σκάνει θωρακισμένες οι Mercedes και η BMW που βιώνει σφίχτερμαν από εκεί πέρα, τα παλικάρια πίσω ήταν και οι παλικάρια. Και λέει, είναι ο δήμαρχος της Φραγκφούρτης, είναι ο Μπεμπεγκαμάιστα από εκεί, είναι από εκεί, είναι από εδώ, είναι δεξιός, είναι αριστερός, όλοι μέσα. Και σε κάποια στιγμή που ήταν φαραγισμένο και φουσκό, όπως βλέπεις ταινίες αυτά, έτσι, εμείς κοιτάγαμε το συνάδελφό μου, το Λάντι, καλή του ώρα εκεί που ήμασταν, που είναι στην Τσεχία. Και ο Λάντι ήταν και αυθόρμητος, όταν διαβάζαμε για αυτά όλα και ήμασταν και πορωμένοι, γιατί όταν διαβάζεις που λέω αυτό που λέγαμε, Μιχάλη, καίγεσαι, θες να τα πεις. Και δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι μπροστά σου. Δηλαδή, ο Θεός σε προστατεύει λόγω της αφέλειας, για να μην σε παίξει ο άλλος. Και σκάνε δύο σφίχτερμαν με έναν τύπο που βγήκε γιατί κάτι ήθελε να χρησιμοποιήσει εκεί μέσα στο χώρο που είχαμε. Και ήταν ο διευθύνων σύμβουλος, να το πούμε, του έπαρχου του Hessen, της Έσης, της περιοχής που είναι η Φραγκφούρτη. Ας πούμε σαν να λέμε ο έπαρχος της, ο περιφερειάρχης Μακεδονίας, ο Τζιτζικός, να πούμε ότι είναι έτσι. Και σκάνε αυτός με το σφίχτερμαν και βλέπει ο Λάντι, έχει το δαχτυλίδι που είχε ένα σύμβολο και εδώ έχει το πέτο το άλλο το σύμβολο με το γνώμονα, το έτσι, το γιουβέτσι και αυτά. Και γυρνάει και του λέει, Ζίνζι Εφραϊμάουα, είστε μασόνος. Δηλαδή δεν το λες αυτό. Παιδιά, πρέπει να βλέπετε πώς αλλοιώνεται το πρόσωπό του όπως στην Αβγωνόσα και λέει, «Τας γκετ νίχτσαν». Δουλειά εδώ σπέφτει και φεύγει και μετά μένει ο άλλος και ο οδηγός και το ρωτάω εγώ, τι κάνετε εδώ. Και μου, ακούστε, ήτανε 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές στη Γερμανία, λέει, έχουν έρθει για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι επόμενοι δήμαρχοι και υπεύθυνοι μέσα στο Hessen όλο. Στο κέντρο ερευνών, που υποτίθεται κάνει έρευνα, πλασματική, φυσική, θεωρητική, φυσική, τέτοια. Ακούστε, επιστήμη, ιατρική, παιδεία, υγεία, κοινωνία και τέτοια, όλα είναι μέσα στο Matrix, απλά πετάνε και κάποιους έτσι, άντε να διέπρεψε εκείνος, για τα πρόβατα, στην ουσία όλα είναι δικές τους βαθμίδες και ράγες για να ελέγχουν τις δέσμες, το φάσκιο, εξού και ο φασισμός που βγήκε, τις δέσμες που έχουν να κάνουν. Αυτό είναι όλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάω να σπουδάσω ή δεν κάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανελιχτώ και θα γίνω κάποιος και θα βοηθήσω τον κόσμο. Αν θες να βοηθήσεις τον κόσμο, θα το βοηθήσεις με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτή είναι η μόνη βοήθεια. Γιατί εκεί μόνο ο Θεός θα ταυτιστεί μαζί σου για να μπορέσει να τους πάρει παραμάζωμα με τη δική του δύναμη. Γιατί μας λέγεται στο βιβλίο του προφήτη, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου θέλω καταρθώς αυτά. Και στις χάτες ημέρες θέλω εκχύσει το πνεύμα μου, λέει, σε ιούς και θυγατέρες, θέλω συνυπνιαστεί οράματα και δουν ενύπνια και θέλω, λέει, τραντάξει τον κόσμο πριν τη μεγάλη και επιφανή ημέρα του Κυρίου. Ισαΐας κεφάλαιο 8 εδάφιο 20. Με τον νόμο και τη μαρτυρία, αν δεν μιλούνε με αυτό, βεβαίως δεν υπάρχει φως μέσα τους. Ποιο νόμο και ποια μαρτυρία? Το νόμο του Θεού, το Δεκάλογο, και τη μαρτυρία που έδωσε ο Χριστός επί της γης, ενσαρκωμένος θεάνθρωπος. Δεν υπάρχει πόσο φως? Καθόλου φως. Και το φως που έχουν είναι σκοτάδι. Εάν ο διάβολος ήθελε να ενώσει τους ανθρώπους θρησκευτικά, ποιο μέσο, ποιο όχημα θα χρησιμοποιούσε? Ποιο όχημα? Ποιο όχημα χρησιμοποίησε στην πρώτη χριστιανοσύνη, που ήταν αγνή χριστιανοσύνη, όταν ήθελε να διαβάλει και να καταστρέψει τη χριστιανοσύνη, που ήταν αγνή, Αποστολική Εκκλησία? Οι δύο Βαβυλώνες, Dr. Alexander Hislop, σελίδα 105, μεγάλο το πόνημά του. Για να ενώσει τους παγανιστές με την νόμιμη χριστιανοσύνη, η Ρώμη έβαλε σαν τακτική πολιτική της, προπαγάνδα δηλαδή, να πάρει μέτρα για να βάλει τη χριστιανοσύνη, τις χριστιανικές και τις παγανιστικές εορτές ενοποιημένες και να βάλει τον παγανισμό, την ιδωλατρία μέσα στη χριστιανοσύνη. Πόσο πολύ βυθίστηκε στην ιδωλατρία? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που πλέον ενώνουν τα χέρια δύο. Γι' αυτό και όταν λες τα Χριστούγεννα είναι ιδωλατρική εορτή, το Πάσχα που θα κάνουμε, τα κουνελάκια θα έρθουν σε λίγο και τα αυγουλάκια, μα δεν πειράζει, είναι έθιμο, και στην ουσία είναι όλα εκεί. Και λέω, και τι έγινε? Θυμάμαι εδώ στην Κατερίνη, το έχω ξαναπεί. Εδώ. Είναι και στο πιστό υπόλοιπο αυτή η ψυχή. Και όταν της είπα για το θέατρο χριστιανικό που είναι ιδωλατρικό, πανικοβλήθηκε, πήγε στην εκκλησία της, είπα, χαχ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, πω, τι έπαθα, μπήκε σε φάση κλιμακτηρίου τόσο πολύ.
Γιατί και αφού έπεσε στους πνευματικούς της ηγέτες, πόδι ηγέτης, υπάκουα, υπήκουα αυτή η ψυχή, λέει νιώθω άσχημα και έβαλα δέντρο. Και ακούστε τι μου είπε, νιώθω άσχημα που πέρσι δεν έβαλα και ήμουν διαφορετικά από τα αδέρφια μου. Και της είπα, ξέρεις κάτι, Σοφία όρθιε, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα. Βάλε σε τέσσερις γωνίες στο σπίτι, βάλε και στο κεφάλι σου, βάλε και ένα και καβάλα το από πάνω. Αν τα δέντρα σε φέρουν πιο κοντά, γιατί λέει, μου είπε λέει ο Ποιμένας, και έτσι έλεγε, ότι νιώθω το Χριστό τη γέννησή του πιο κοντά με το δέντρο. Εάν χρειάζομαι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ψεύτικο κιόλας, δεν είναι και αληθινό, για να νιώσω τη γέννηση του Χριστού εγώ, τότε τι είπαμε για τους πολιτικούς. Αν η πολιτική μιας χώρας είναι για γέλια, το μέλλον της χώρας είναι για κλάματα. Αν λοιπόν η πίστη αυτού του ανθρώπου προκαλεί γέλια, το μέλλον αυτή τη πίστη είναι για κλάματα. Ποιος είναι αυτός ο William Rehnquist, Chief Justice. Είναι ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου των ΗΠΑ, το ανώτατο Supreme Court, έτσι, η ανώτατη δικαστική αρχή. Ο τείχος, ποιο είναι το Σύνταγμα της Αμερικής, ότι θα υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική και τη θρησκεία. Δέστε τώρα ο αρχιδικαστής τι λέει. Όταν ιδρύθηκαν οι ΗΠΑ, από τα συνολικά μέλη στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, υπήρχαν μόνο δύο ρωμαιοκαθολικοί και άλλοι ήταν Προτεστάντες. Τώρα ξέρετε πώς είναι. Είναι όλοι για όλους Ρωμαιοκαθολικοί. Το εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική οι Ρωμαιοκαθολικοί το ξεκίνησαν. Ποιοι ήταν αυτοί που το ξεκίνησαν, οι Νότιοι. Και οι Νότιοι τι λέγανε, οι Μαύροι τι είναι, αυτό που είναι. Και ο Νότος ήταν περισσότερο οι Ρωμαιοκαθολικοί κάτω. Και τον Αβραάμ Λίνκολν δεν τον θέλανε, τι λέγανε, ο φίλος των Αράπηδων, έτσι τον λέγανε. Και οι Ρωμαιοκαθολικοί το σκοτώσανε. Ο Μπούθ που τον εκτέλεσε με τους άλλους δύο ελευθερώθηκε στο τέλος. Τον ένα τον σκοτώσανε οι μυστικοί. Τον άλλον τον Μπούθ τον βρήκανε στην θερινή έπαυλη του Πάπα στη Σικελία και όταν το μετέφεραν οι μυστικές αρχές. Είναι ιστορία αυτό που σας λέω. Το μετέφεραν πίσω να το δικάσουν. Ο εξομολόγος του είπε: μη στεναχωριέσαι, το δικαστήριο είναι δικό μας, θα αθωωθείς. Και αθωώθηκε. Γι' αυτό και σας είπα ότι όταν η ελευθερία διώκεται και η δημοκρατία σε έναν τόπο, η θρησκευτική, πολιτική, η ιδεολογική ελευθερία, το μόνο ασφαλές μέρος που ένας ελεύθερος άνθρωπος πρέπει να ζει είναι στη φυλακή. Αν δεν είναι στη φυλακή, αν είναι ελεύθερος, δεν είναι ελεύθερος, είναι ανελεύθερος. Ο τείχος του χωρισμού ανάμεσα στην εκκλησία και την πολιτεία είναι ένας συμβολισμός βασισμένος σε τι? On bad history, σε κακή ιστορία. Μα η δημιουργή της, δηλαδή οι προτεργάτες του συντάγματος σας το υπογράψαν. Ο Φραγκλίνος, ο Τζέφερσον, αυτοί το υπογράψανε. Σαν Louis Post Dispatch. Καθώς ο δεύτερος αιώνας του διατάγματος ανεξιθρησκείας πλησιάζει στο τέλος, το ανώτατο δικαστήριο επαναεξετάζει what religious liberty will mean. Τι θα σημαίνει θρησκευτική ελευθερία στον 3ο αιώνα, στην ευρύτερη έννοια, η αντίληψη του δικαστηρίου και η προσέγγιση του βοηθάει τις συμβατικές θρησκείες ενώ πληγώνει τις ασύμβατες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Συμβατική θρησκεία σημαίνει πάω με αυτόν, όπως πάει το νερό ρε παιδί μου, πάω με το ρου του ποταμού. Ωραία. Ασύμβατη σημαίνει αυτό που ο Λούθυρος έκανε. Ιδού στέκομαι, εδώ είμαι. Δεν μπορώ να μετακινηθώ, δεν γίνεται. Αυτή η ασύμβατη είναι κλάδεμα. Γιατί το σύστημα πρώτα θα σε γελιοποιήσει, μετά θα προσπαθήσει να σε ισοπεδώσει και στο τέλος θα σε εξαφανίσει. Δεν θα σε αφήσει να στέκεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλος στο ανώτατο δικαστήριο, ο William Douglas. Φαίνεται πολύ απλό ότι αυτοί οι νόμοι που υποχρεώνουν οι πολιτείες κάτω από αυτή την νομοθετική ρήτρα να απέχεις από εργασία ή αναψυχή την Κυριακή επειδή η πλειοψηφία βλέπει αυτή τη μέρα έτσι. Με άλλα λόγια λέει, αφού η πλειοψηφία θέλει αυτή την ημέρα, πρέπει να τη δώσουμε και νομοθετικά. Και αν ψηφιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό, θα έρθει σε όλο τον κόσμο. Γιατί όταν φταρνίζεται η Αμερική, πνευμονία παθαίνει η Ελλάδα. Το 2009, χθες ήταν εκπομπή στην ΕΡΤ 2, το είπα μόνοι τους. Ήμασταν 10 εκατομμύρια και παρήγγειλαν 16 εκατομμύρια εμβόλια για τη γρήπη την εποχή που θα γινόταν πανδημία που τελικά δεν έγινε. Τι τα κάναν τα εμβόλια? Τα γυρίσανε λέει πίσω. Εγώ δεν είδα κανένα κοντέινερ. Δεν ξέρω. Η πολιτεία με το να κάνει με νομοθετική ρήτρα την Κυριακή σύμβολο σεβασμού ή αποχής από την εργασία. Και ο Πάπας ο Παύλος ο Ιωάννης ο δεύτερος στον Deus Domini και λέει πρέπει, είναι υποχρεωτικό να το θεσμοθετήσει αυτό το κράτος, γιατί επιτέλους πρέπει για την οικογένεια, για την υγεία, για την κοινωνία, για το Θεό. Πώς λέμε, μια κυβέρνηση από το λαό, με το λαό, για το λαό, έλεγε ο Φύρα. Τελικά ενάντια στο λαό ήταν.
Και δεν είναι τυχαίο, εδώ βλέπετε το Βατικανό πώς είναι χτισμένο και εδώ τι είναι, το Καπιτόλιο. Ακριβώς με το ίδιο πράγμα, ίδια αρχιτεκτονική, ίδιοι άνθρωποι τα κάνανε. Ωραία. Δεν θα επισέλθω πώς είναι η αρχιτεκτονική των δρόμων μέσα εκεί, γιατί άμα σας δείξω θα πείτε αυτός είναι ο συνωμοσιολόγος, το έκαψε τελείως. Άλλη φορά. Christianity Today, Harold Listen. Και τι είναι Christianity Today, είναι το πιο εφημερίδα ηλεκτρονικά και τελικά που βγάζει το mainstream evangelical church. Όλες οι εργασίες, ακόμα και τα βενζινάδικα, να μπορούσα στα σύννεφα, ναι, και τα εστιατόρια, αχ το αμάλτια θα κλείσει, πρέπει να είναι κλειστά την Κυριακή. Δίνει παρότρινση το Christianity Today που εκπροσωπεί τον mainstream ευαγγελικό κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η κυρία η άρχουσα θρησκεία. Να κλείσουμε όλα. By force of legislative fiat, through the duly elected official of the people. Με επιβολή νομοθετικής πράξης μέσα από τους εκλεγμένους αιρετούς άρχοντες. Τι είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα? Είναι οι μαριονέτες που άλλοι είναι από πίσω για να περνούν τις εντολές. Και δεν είναι οικονομικό το θέμα. Η απίσχανση της Ελλάδος δεν είναι για τα οικονομικά της ή το πλούτο της. Είναι για το πιστεύω ενός ανθρώπου. Γιατί όταν βγάλεις από εδώ την πίστη και την ιδέα και την αξία και το ιδανικό, ο άνθρωπος αυτός ξέρει τι γίνεται. Τίποτα. Απλά έχει λοβοτομή στο κεφάλι. Μη σκεπτόμενον. Αυτό είναι. Στο 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, το 15 λέει, λέγοντας αυτούς που κατοικούν στη γη να κάνουν εικόνα του θηρίου, το οποίο πληγώθηκε και θανατηφόρα πληγή και θεραπεύτηκε η πληγή του. Και του δόθηκε δύναμη στη γη, έτσι, για να κάνει την εικόνα. Και να κάνει όσους δεν το λατρεύουν, έτσι, την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν. Όσοι δεν προσκυνήσουν, και δεν πάνε να πει έτσι, δεν δεχτούν αυτό. Ναι, αλλά σήμερα δεν χρειάζεται να προσκυνήσει κανείς. Είναι προσκυνημένοι. Πώς είναι προσκυνημένοι? Μπροστά στα τηλέφωνα, μπροστά στο ίντερνετ, μπροστά στην τηλεόραση, μπροστά στο γήπεδο. Τι είναι το γήπεδο? Μάζα, ψυχολογία μάζας είναι. Ωραία. Και τι κάνουν, το είπα και το λέω, και το λέω με τα δακρύων. Όταν, και δεν έχω τίποτα με τον Ολυμπιακό σαν ομάδα, όταν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού σε μία χρονιά ήταν περισσότερα λεφτά, δηλαδή ως Ολυμπιακός για μεταγραφές ποδοσφαιριστών, από ότι το ΑΕΠ, τα λεφτά που έδωσε το ελληνικό κράτος για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, για την παιδεία, δηλαδή τα λεφτά που έδωσε ο Μαρινάκης σε μία χρονιά ήταν περισσότερα για όλα τα λεφτά που έδωσε το ελληνικό κράτος για την παιδεία της Ελλάδος, πιο χαμηλά δεν μπορείς να φτάσεις. Ωραία, γι' αυτό και λέω: αποξηρατήρια ψυχών είναι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια που πουλάνε, αυτοί πουλάνε τα πτυχία, γιατί το θέμα δεν είναι να πάρεις το πτυχίο και να είσαι γιατρός, δικηγόρος, επιστήμονας. Το θέμα είναι να είσαι ηθικός άνθρωπος. Και αυτό στερούνται πολλά. Και αυτό φαίνεται στην κοινωνία, στον ξεπεσμό της κοινωνίας. Η νέα Pat Robertson στο βιβλίο του που σας έδειξα, New World Order. Η επόμενη υποχρέωση that a citizen of God's world, που ένας πολίτης του κόσμου του Θεού, στην τάξη του Θεού, είναι υποχρεωμένος σε αυτό του. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ενθυμού την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζεις. Είναι μια εντολή με προσωπικό όφελος για κάθε πολίτη και οι πιο ανεπτυγμένοι πολιτισμοί ανεβαίνουν όταν οι άνθρωποι αναπαύονται και παίρνουν έμπνευση από Θεό, νόμοι στην Αμερική που υπογράφουν την ημέρα της ανάπαυσης, πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά όταν λένε The Sabbath day στην Αμερική, εννοούν την Κυριακή. Ξέρετε πόσες φορές στα αγγλικά λένε, λέω, read the command, διαβάζει την εντολή στα αγγλικά, remember the Sabbath day, λέει. Και του λέω, ποια είναι the Sabbath day, μου λέει, Sunday. Του λέω, έλα να κάνουμε ελληνικά, τώρα να σου πω τι είναι. Και μετά, ξύναν το, σε Αμερικάνικη βάση στη Φραγκφούρτη, είχα κάνει την πρώτη μου ομιλία, θυμάμαι, για τη θεοβιολογία της ανάπαυσης, με αξιωματικούς, πριν κλείσαμε η αεροπορική βάση των Αμερικανών, και όταν με κοιτάγαν έτσι και μου λέει, really? Και τους Αμερικανούς λέω, ο πιο ηλίθιος λαός είναι οι Αμερικανοί. Λέει Σάββατο, αλλά είναι Κυριακή. Με Σάββατο, Σάββαθ εννοούν την ημέρα του Κυρίου. Δεν ξέρουν ότι άλλο το Σάββατο και άλλο η Κυριακή. Όσο απλό και να σας φαίνεται εσάς. Όπως εσείς λέτε Κυριακή ημέρα και δεν ξέρετε ότι είναι το Σάββατο γιατί είναι η ημέρα του Κυρίου. Το είχαμε κάνει τη μελέτη. Η ημέρα του Κυρίου, Κυριακός είναι επιθετικός προσδιορισμός πάνω στο ουσιαστικό. Η ημέρα του Κυρίου είναι το Σάββατο. Δεν είναι, αυτή λέγεται η πρώτη της εβδομάδας. Γι' αυτό και η προηγούμενη λέγεται Προπαρασκευή. Έτσι. Έχει σοπεδωθεί, λέει, με το βιασμό του χωρισμού της Εκκλησίας και της Πολιτείας, γράφει ο Pat Robertson. Το οποίο σημαίνει πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα. Και συνεχίζει σαν μια στιγερή προσβολή στον Θεό και στο σχέδιό του. Μόνο αυτές οι πολιτικές που μπορούν να δείξουν μια ξεκάθαρο κοσμικό περιεχόμενο πρέπει να αναγνωριστούν. Δηλαδή ότι πρέπει να το κάνουμε για το λαό αυτό το πράγμα. Η Αγία Γραφή όμως λέει άλλα.
Δεύτερο Χρονικών κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Το εδάφιο θα διαβάσετε το. Εάν ο λαός μου, προσέξτε λέει ο Θεός, αν ο λαός μου, ο οποίος εκλήθη με το όνομά του, με το όνομά μου, ταπεινώσει αυτούς και προσευχηθεί και ζητήσει το πρόσωπό μου και φύγει από τις διαστραμμένες του οδούς, τότε θα ακούσω εκ του ουρανού και θα συγχωρήσω την αμαρτία και θα θεραπεύσω τη γη. Αν η γη θέλει να θεραπευτεί ο τόπος αυτός και αν θέλει να συγχωρηθεί η αμαρτία, πρέπει ο λαός του Θεού να γυρίσει προς το Θεό αληθινά, όχι σε εκκλησία, στο Θεό να γυρίσει, να γίνει θεοκεντρικός, θεοσεβούμενος και όχι απλά με τη μορφή της ευσέβειας και να εξητήσει το Θεό. Και όχι να εξητήσει ποιον θα ψηφίσει σε εκλογές, αν MasterChef θα βγει ο Νούλη, Πούλη, Φούλη, εάν στο Survivor οι Τούρκοι οι Έλληνες και βλέπουμε πάλι παρακολουθώντας Ελλάδα-Τουρκία στο Survivor, εσύ παρακολουθούν τι, Κολοσσέο. Μονομαχίες. Είναι υπερπροβολή και αντιμετάθεση. Δεν εγώ πολεμάει ο άλλος για μένα, για να ησυχάσω εγώ. Τότε ο Θεός και θα συγχωρήσει ανομία και θα θεραπεύσει τη γη. Αλλιώς δεν έχουμε ελπίδα. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Και στην Αποκάλυψη μας λέγεται στο 10ο κεφάλαιο, ιδού υπομονή των Αγίων, ιδού εκείνοι φυλάτοντας τις εντολές του Θεού και έχοντας την πίστη του Ιησού. Και η πρόσκληση είναι για σας και για μένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη ολοκληρώνουν το ρόλο τους. Δεν ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, σε quotation και citation για να πάρουμε το τι δηλώνουν πρόεδροι, επίσημοι αρχηγοί, θρησκευτικοί ηγέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς τα έχουν ήδη βρει, τα έχουν κουμπώσει με την Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης, έχουν κάνει αυτό, έχει γίνει τώρα. Η βιβλική προφητεία μας ξεκαθαρίζει ότι είμαστε στα σύνορα της αιωνιότητας και το μόνο που απομένει είναι οι τελευταίες ρανίδες αίματος της προφητείας να ενσταλλαχτούν σε εμάς, σε εσάς και σε μένα και να εφαρμοστεί πλέον αυτό που περιμένουμε όλοι, έτσι γι' αυτό το χάραγμα του θηρίου, τη σφραγή του Θεού μελετήσαμε γι' αυτό, θα επιβληθεί σαν οικονομικό μποϊκοτάζ πρώτα στην Αμερική και μετά σε όλο τον κόσμο. Οπότε το ότι υπάρχουν χρήματα στις τράπεζες ή κάπου αλλού δεν λέει τίποτα από τη στιγμή που θα γίνει κλακ, θα κλειδώσει. Αυτό δεν σημαίνει πάμε, τα πουλάμε όλα, πανικοβαλόμαστε και πάμε και ζούμε στα βουνά. Όχι. Για να είμαστε ακόμα εδώ, ο Θεός δίνει ελευθερία, δίνει δημοκρατία και μας δίνει τη δύναμη δια του Πνεύματός του να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να μιλήσουμε και να κηρύξουμε. Στον Τιμόθεο ο Παύλος που είχε πει, ας μη σε κρίνει κανένας, λέει για τον νεαρό της ηλικίας, κήρυξε το λόγο εγκαίρος και αγκαίρον, προέτρεψε με τα πάσης προθυμίας. Γιατί έρχεται καιρός, λέει, που αυτό δεν θα γίνει. Και μάλιστα θα πω και κάτι άλλο, κλείνοντας. Κάπου γράφεται ότι ακόμα και όταν θα έρθει ο περίοδος της θλίψης του Ιακώβου, ο διωγμός ο μεγάλος και θα πρέπει, ο Χριστός είπε, στα όρη και στα βουνά φύγεται, και αυτό έχει πολύ μικρή χρονική διάρκεια μέχρι την έλευσή του, και δεν θα μπορούν ούτε οι κήρυκες να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, θα έχει απαγορευτεί, το τελευταίο έργο μέχρι και μία μέρα πριν τον ερχόμο του Κυρίου θα είναι το ιεραποστολικό ιατρικό έργο. Το τέστην, το να βοηθά στους ανθρώπους πάνω στη ζωή και την υγεία τους, ακόμα και όταν θα έχει κλείσει η περίοδος χάριτος. Γι' αυτό λέω στους ανθρώπους, ακόμα και σε αυτούς που ίσως έχουν έρθει στα προγράμματα, ελάτε ακόμα μια φορά, γιατί αυτά που είναι τώρα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που είχατε πέρσι, πρόπερσι ή πριν 10 χρόνια. Αυτό που ο Καργάκος είχε πει σε μια εκπομπή του με τον Ασιό, τον δάσκαλο αυτόν τον μεγάλο, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόρφωση και παιδεία. Υπάρχουν μόνο κρυφά σχολιά. Και όσο υπάρχουν τα κρυφά σχολιά και διδάσκονται το λόγο του Θεού, διδάσκονται έναν όμηρο, διδάσκονται έναν ρίτσο, έναν σεφέρι, έναν καριωτάκι, έναν ελίτη, τότε ο Θεός μπορεί να μιλήσει μέσα από εκεί. Ωραία. Γι' αυτό η πρόσκληση μου είναι, ελάτε τώρα όσο υπάρχει χρόνος. Δεν ξέρω για εσάς, ο οίκος μου και εγώ θα λατρεύσουμε τον Κύριο και θα συνεχίσουμε έτσι. Οπισθοχώρηση δεν υπήρχε και παράδοση στο λεξικό των λακεδαιμονίων. Δεν υπήρχε αυτή η λέξη, ήταν έξω. Και πώς υπάρχει μια ερώτηση που δεν έχει απάντηση εκείνα από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολή. Προσέξτε τι ερώτηση. Και με αυτήν τελειώνω. Και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός. Πώς μπορούμε να διαφύγουμε αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Με άλλα λόγια λέει ο Παύλος, πώς γίνεται να χαθούμε αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία που κηρύχθηκε πρώτα στους αγγέλους και μετά σε εμάς, με τους προφήτες και με τον ίδιο τον Χριστό. Δεν γίνεται να χαθούμε. Έχουμε, όπως μας λέγεται, μία κόλαση να χάσουμε
και ένα παράδεισο να κερδίσουμε. Αλλά όχι θα κερδίσουμε τον παράδεισο, θα είμαστε με αυτόν. Και δεν ξέρω για σας, ο μεγαλύτερος πόθος, πάθος και ήθος που το παιδί του Θεού πρέπει να έχει είναι ένας με τον Χριστό. Γι' αυτό φέρνει και τον τίτλο που πέρα τα διδακτορικά και τα πτυχία που όλα είναι χαρτιά. Βλέπετε, ντοκτορά, μάστερ, μπάτσελορ, δίνουν τι, πρόσφυση και κύρος τι, στο πρόσωπο. Γι' αυτό και ο υποφαινόμενος από την αρχή, από το 2005 που πάτησε στην Ελλάδα το πόδι του, μάλλον από το 98 που έδωσε διαβαπτίσματος τη ζωή του στο Χριστό και έγινε χριστιανός, όχι Λούμπεν, αλλά χριστιανός μαθητής του Χριστού, με τα πολλά σφάλματά του που ακόμα έχει, ωραία, είπε θα περπατήσει με αυτόν τον τρόπο και τα διαπιστευτήριά μου είναι από τον ουρανό. Δεν είναι επίγεια. Και το λέω με ταπεινότητα και παρησία. Γιατί ό,τι λέω δεν είναι δικό μου. Κλεμμένο είναι δικό του, είναι δικά του λόγια, είναι δική του γνώση, είναι δική του σοφία. Είναι. Ωραία. Αλλά τους τίτλους τους βάζουμε γιατί μας αρέσει να ανεβαίνει, υποτίθεται, η έγκλη μας. Τα ράσα δεν κάναν ποτέ τον παπά. Ο παπάς τα έκανε τα ράσα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όσο ακόμα μας δίνεται χρόνος από το Θεό, ας εξαγοράζουμε τους καιρούς, γιατί σε χαλεπές στιγμές στην ανθρώπινη ιστορία βρισκόμαστε, σε μοναδικές στιγμές, και καθίστε μετά που θα τελειώσουμε ή εμείς εδώ που θα συντρώμε και εσείς που θα είστε όπου και να είστε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε, να σε έχει ο Θεός καλά, προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, καθίστε και αναλογίστε τι σημαίνει να είσαι μαζί Του. Μεγαλύτερη ευτυχία, δέος και ανθοβολία ψυχής και σώματος δεν μπορεί ένα παιδί του Θεού να βιώσει και να ζει, να εντρυφεί από το να περπατάει με τον Χριστό. Ωραία. Και η υπόσχεση είναι, ακόμα και αν ο πατέρας σου και η μάνα σου σε αφήσουν, εγώ δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω όπου και να είσαι. Όπου και να διέρχεσαι. Αυτός ο Θεός μας αγαπάει πάρα πολύ. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι αυτό που ο Παύλος λέει στο 4ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Υπολείπεται σαβατισμός στο λαό του Θεού. Το τέστην κατάπαυση. Ωραία. Και γι' αυτό υπόθηκε από το στόμα του Θεανθρώπου, λάβετε το ζυγό μου, γιατί είναι ελαφρύς, έλθετε και θέλω εγώ ημάς ανάπαυση. Ούτε η ανάπαυση δεν γίνεται από σας. Και η ανάπαυση είναι δώρο του Θεού που δίνει στον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος αναπαύεται, μπορεί να θεωρήσει τη δόξα του. Γι' αυτό και ο Δαβίδ σε έναν από τους περίφημους ψαλμούς του είπε «Ο Κύριος είναι το φως μου και η δύναμή μου, ποιον θέλω φοβηθεί, ο Κύριος είναι η δύναμη της ψυχής μου, ποιον θέλω δηλιάσει, ένα ζήτησα εκ του Κυρίου και ένα θέλω εξητεί, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου διαπαντός για να θεωρώ το κάλος του, την ομορφιά του». Βλέπετε ομορφιά στον Θεό? Ναι. Δεν βλέπετε? Χρειάζεται κολύριο πνευματικό να ανοιχτούν οι οφθαλμοί. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Καλό Σαββάτο, θα τα πούμε το επόμενο Σαββάτο και το επόμενο Σαββάτο βράδυ στην Αθήνα και την Κυριακή στο Κλίνο Νάστη θα μαχωθούμε. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.